Ξεκινάμε, πάω 24. Εδώ στο Λίμπερο, από τώρα μέχρι και τις 2. Εσύ το κανόνισες να βγείτε κανονικά και με τις διαφημίσεις κλπ. Ή ο δασκαλάκης πιέζει? Εντάξει, είναι μια περίοδο λίγο δύσκολη. Ναι. Υπάρχει πληθώρα διαφημιστικών μηνυμάτων. Από τη μία είναι ευχάριστο, γιατί κινείται το πράγμα, κινείται η αγορά. Κινούμαστε και εμείς, τι να κάνουμε. Αυτό είναι το έσοδο του ραδιοφώνου. Απ' την άλλη θέλει λίγη παραπάνω υπομονή. Πάντως, δες το από τη θετική πλευρά, ρε παιδί μου. Άμα ακούς ραδιόφωνο και έχει μηνύματα και έχει χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, μπαίνεις και εσύ σε ένα mood χριστουγεννιάτικο. Είναι η πιο... Δηλαδή, δεν είναι ένας τρόπος να καταλάβεις τα Χριστούγεννα. Είναι η μεγαλύτερη φύρα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φύρα από τα Χριστούγεννα. Είναι 2 εβδομάδες χαμένες από όλα. Καταγγέλλω αυτή την εμπορική γιορτή που η Coca-Cola έφερε στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Ναι. Και τζάμπα φύρα. Και δουλειά δεν γίνεται. Κλείστο μαγαζί, ρε. Κλείστο. Κλείστο μαγαζί εδώ, μάλιστα. Δεν θα είχα πρόβλημα. Κλείστο. Δεν θα είχα πρόβλημα. Να μου πεις ότι, ότι μπορεί πολλά μαγαζιά να περιμένουν αυτό για να δουλέψουν. Ναι. Αν δεν υπήρχε αυτό, θα δουλεύαν τις άλλες μέρες. Δεν είναι δηλαδή ότι κερδίζει κάτι. Να πω ότι υπήρχε έστω 13ος μισθός. Να πω ναι, ούτε αυτό τώρα. Τι έγινε με αυτό, ρε, το ψηφίσανε. Τι έγινε, ρε, το ψηφίσανε, εντάξει. Το ψηφίσανε, θα περάσει, θα τα δώσουν και μια ελεημοσύνη. Ψάχνουν τρόπο που θα τα πάρουν πίσω τώρα. Το αυτοκί παίζεται. Ακόμα δεν άνοιξε η καρτέλα του Υπουργείου εκεί Εσωτερικών για την, του Υπουργείου Οικονομικών για το επίδομα πετρελαίου. Δηλαδή βάζει κάποιο πετρελαίο σήμερα και ενώ πέρσι έβαζε, ας πούμε, τον τόνο 650 ευρώ γιατί έκανε 65 λεπτά το λίτρο, τώρα βάζει 900 ευρώ γιατί κάνει 90 λεπτά το λίτρο. Το προπληρώνει το πετρέλαιο. Του έβγαινε 65 με το επίδομα. Όχι, δηλαδή. Όχι. Δεν έκανε 65. Πέρσι ήταν φτηνό το πετρέλαιο. Δεν έκανε 65. Άκουρε τώρα. Τι δεν έβαλα εγώ. Μα έχω τα χαρτιά. Πέρσι πώς έβαζα τον Οκτώβριο και φέτος πώς έβαλα τον Οκτώβριο. Στα βουνά και βάζετε πολύ για πίτα. Ναι. Πρέπει να πάρουμε παραπάνω σαν τη Φλόρινα. Άκου λίγο. Είναι άλλο το ότι έτσι κι αλλιώς η τιμή πλέον είναι ενιαία. Και άλλο το ότι πέρσι ήταν πιο φτηνή και φέτος είναι πιο ακριβή. Φέτος ανέβηκαν οι τιμές πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Συρία και τόνα και τ' άλλο και πληρώνουμε τον κούκο αηδόνι. Αλλά ενώ φέτος θα έπρεπε να τα δώσουν πιο γρήγορα τα επιδόματα, γιατί είναι πιο ακριβό το πετρέλαιο, δεν έχουν ανοίξει καν την καρτέλα. Δηλαδή, τι εννοώ. Κάποτε, αν θυμάστε, υπήρχε το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν πιο φτηνό για να μπορεί ο Κοσμάκης να βάλει πετρέλαιο. Τώρα σου λένε, πλήρωσε το σύστημα πετρέλαιο κίνησης και εμείς θα σου δώσουμε τη διαφορά πίσω. Βάλαμε εμείς πετρέλαιο κανονικά. Πέρσι σου λέω ήταν πιο φτηνό, ήταν πολύ φτηνό πέρσι. Φέτος είναι πανάκριβο. Και λέμε, άνοιξε καρτέλα να πάμε μπας και μας δώσουν πίσω μια επιστροφή. 100 ευρώ, 70 ευρώ, 150 ευρώ. Κάποτε μάλιστα μπορούσες να τα πάρεις όλα μαζί. Όλη τη χρονιά, ό,τι δικαιούσουν, και αν δούνε ότι δεν έβαλε τόσο πολύ πετρέλαιο, τα ζητούσαν πίσω. Τώρα είναι χαζί να το κάνουν αυτό, δεν το κάνουν. Τίποτα. Σε βλέπουν τι έβαλε και σε δίνουν μια διαφορά. Δεν τη δώσαν αυτή τη διαφορά, που σε ένα γέμισμα θα ήταν πάρα από 100-150 ευρώ, και πάνε να δώσουν στου γέρου τώρα 3 εκατοστάρικα. Σαν 13η σύνταξη. Ναι. Ρε, άντε από εδώ, ρε. Κάντε καμιά δουλειά. Δεν πειράζει. Θα πάρουν τα εγγόνια κάνα δώρο παραπάνω. Ρε, εγώ δεν είπα να μην τα δώσουν, γιατί μετά το σκέφτεσαι πονηρά και λε, έστω αυτά, α τα πάρουμε. Δεν είναι κακό, αφού έτσι κάνουμε αυτού δεν. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν θα πάρεις αυτά και θα πάρεις άλλο. Αφού δεν πρόκειται να πάρεις τίποτα άλλο, πάρε τουλάχιστον αυτά. Αλλά όχι να τους πούμε και ευχαριστώ που θα τα δώσουν. Καλά το, εντάξει, τι βλέπεις τι γίνεται. Συψηρίζουν με 70 τρόπους. Ναι, και μετά. Και προβάλλουν τον έναν που θα δώσουν κάποιο. Γιατί ψυχούλη. Έχει και εκλογές, υποτίθεται. Θα έχει εκλογές. Μας κάνουν κανένα χουνέρι μετά τις γιορτές να αρχίσουν τα. Δεν θα έρθει η δόση, δεν θα φύγει η δόση, θα κλείσουν οι τράπεζες, θα έχει capital control πάλι. Εντάξει, αν τα ζώα εκείνα... πάλι κάνουν την αγορά κάτω, είναι για πολύ πινελίκι. Εντάξει τώρα, φτάνει. Εκλογές κομμένες. Κάντε με give me five αλλαγή. Άμα δεν γουστάρεις εσύ, μπες εσύ. Εκλογές κομμένες. Μια αλλαγή στη γραμματεία. Ναι. Σήκω στα μπελάκι, μπούλης έναντι φλούφλι. Ωραία, αλλαγή. Με τις εκλογές. Καλό, στο χάτμπολ δεν ρωτάνε κιόλα. Μπαίνει, βγαίνει ο άλλο. Σαν πως τι, έχουμε καμιά επιλογή ψήφου. Άσετε τώρα. Αυτά που λέτε κυρίες και κύριοι. Και έχουμε αγώνα αύριο σοβαρό. Νίκη, πα στη ΣΥΑΟΠΑ. Μόνο η Κέρκυρα ψηφίζει σοβαρά στελέχη για την Ελληνική Βουλή. Η Κέρκυρα, η οποία στις εκλογές για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων επικράτησε η παράταξη που στηρίχθηκε από το σύστημα και από την πρώην διοίκηση. Δεν τα λέτε αυτά. 27, άμα την παίρνατε την Κέρκυρα θα πανηγυρίζατε. Τώρα που τη χάσατε δεν λέει τίποτα. 27-23. Ναι.
Το χάσαμε, πήγε εκεί ο Κονταρός τα τελευταία. Καλός τραγουδιστής. Τι τους λέει τραγουδιά, τι τους κάνει. Στα λέει τραγουδιστά. Έχει αναλάβει υπεύθυνος χρηματαποστολών. Ναι, αυτό. Πήγε ο Κονταρός στην Κέρκυρα. Μπορεί να είχε καμιά συναυλία σου. Όλοι πάνε παντού. Όλοι πάνε παντού. Ναι. Εντάξει τώρα. Ναι. Η μάχη συνεχίζεται. Την επόμενη φορά, τον επόμενο μήνα, εκλογές προγραμματισμένες στην Ένωση των Σερών. Με τον κύριο Χατζηπαντελή, ο οποίος στηρίζεται και από τον Πανσεραϊκό, που είναι η ομάδα της πόλης, η κεντρική ομάδα, η μεγάλη ομάδα της πόλης. Στηρίζεται και από τη Συμμαχία. Πλειοψηφία έχει. Προφανώς θα επικρατήσει. Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη να χάσει τις εκλογές. Ίσως να μην υπάρχει κι άλλος υποψήφιος στην Ένωση Σερών. Αυτό μαθαίνουμε. Εκεί είχαν αυτοί έναν 102 χρονών, άλλη δουλειά δεν έκανε. Καμιά 30 χρόνια ήταν πρόεδρος ΕΠΣ. Εντάξει, έχει και σε άλλες ενώσεις προέδρους που ξεπέρασαν τα 30 χρόνια παρουσίας. Και από εδώ και από εκεί. Εντάξει. Πρώτη ώρα με αναδομό εδώ στο ΠΑΟΚ 24 για να μάθετε πακέτα προσφορών για ανακαινήσεις ολόκληρου σπιτιού ή κάποιων σημείων. 23-12-41-508 για προνομιακές τιμές για να εκμεταλλευτείτε τα προγράμματα χρηματοδότησης προσφέρει η αναδομό με έως 6 άτοκες δόσεις. Με πειρατή που σήμερα είναι Παρασκευή και έχει Friday Rock Show, ένα κορίτσι, η Λίνα Αντωνιάδου, γνωστή από τις εκπομπές της στον 1055 Rock, θα σας παίξει rock ξένη αλλά και σύγχρονη, rock ξένη σίγουρα, παλιά και σύγχρονη. Το Σαββατοκύριακο έχει πολλά και διάφορα, έχει και αγώνες, αλλά μουσικές τα βράδια παίζει ο Γκουρού, είναι το Σουκού με τον Γκουρού. Μην ξεχνάτε, όταν έχει αγώνες έχει και take away 2 ευρώ τα 400 μιλιλίτρ στον Πειρατή που είχε και γενέθλια. Τους ευχόμαστε να τα εκατοστήσουν κυριολεκτικά, διότι εκεί στη Διογένους 17 στην Τούμπα καθημερινά γίνονται εκπληκτικά πράγματα από τα παιδιά του Πειρατή. Το αίτητο Burger and Shake στην Κούσκουρα, κορυφαίο χάμπουκερ, απίστευτα milkshake, απίστευτα κοκτέιλ, τα πάντα σε έναν πολύ όμορφα διαμορφωμένο χώρο με πολύ ωραίες μουσικές, γι' αυτό είναι το N-Shake. Ξυπνάτε λίγο, να μπαίνουμε σε εορταστική διάθεση. Πολύ καλή κατάσταση στην Κούσκουρα, το Burger N-Shake είναι εκεί για εσάς εδώ και περίπου ένα μήνα. Η δοκιμή δεν θα σας απογοητεύσει για το 100% μοσχαρίσιο κρέας του Burger N-Shake. Και Ρεγκίνα, αξεσουάρ, μπάνιο, υδραυλικά είδη, τα κορυφαία, reginabanio.gr. Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο, μπορείτε να πάρετε ιδέες, έχει πολλά και διάφορα σε πολύ καλές τιμές. Και βεβαίως τα βρίσκεται και σε πλεγμένα καταστήματα τα αξεσουάρ μπάνιο Regina. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας, τελευταίο γεμάτο για το 16 με αθλητική δράση και για τον ΠΑΟΚ. Τίποτα. Ποδόσφαιρο νίκη. Στην Κέρκυρα. Νίκη, μόνο νίκη. Πολύ δύσκολο ποδόσφαιρο. Βγήκαν οι πίνακες. Δεν τους έχουν ανακοινώσει. Ναι, είδα ένα post του Δημήτρη του Θάνου ότι επιστρέφει και συνεχίζει. Τα γράψαμε στο ΠΑΟΚ 24, το οποίο δεν διαβάζει τώρα τελευταία. Διαβάζει μόνο Φόρτσα. Αλλά η Φόρτσα, σου θυμίζω, βγαίνει το Σάββατο. Άρα τις επόμενες μέρες, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, μπορείς να διαβάζεις ΠΑΟΚ 24. Χωρίς πλάκα τώρα, επειδή με ρωτούσε επίμονα ο φίλος μας ο Μάνος από τα Χανιά, υπάρχει δυνατότητα να πληρώσει συνδρομή, ναι, και να την. Πάρεις ιντερνετικά, να τη διαβάσεις. Σε λίγο θα ενημερωθεί. Ωραία, εντάξει. Σε λίγο θα ενημερωθεί. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να διαβάζεις μόνο Φόρτσα κάθε Σάββατο, όπως διαβάζουν και χιλιάδες άλλοι από το προηγούμενο Σάββατο και θα διαβάσουν και αύριο. Μπορείς να διαβάσεις επόμενες μέρες και ΠΑΟΚ 24 ιντερνετικά για να διαβάσεις ότι επέστρεψε ο Θάνος, επέστρεψε ο Στυλιαράς. Τζάμπα είναι, δεν θέλει. Ο Ζαχαριάδης. Κολλητή είναι αυτή. Ναι. Δηλαδή κάποιοι τίμοι καθαροί, καλοί κακοί, εντάξει, okay, όλοι κάνουν λάθη, επέστρεψαν. Ο δικός μας εδώ, ο Θεσσαλονικιός. Ο Ζαχαριάδης. Ο Ζαχαριάδης. Ο άλλος. Ο Λιαχούδης. Ο Λιαχούδης. Παρατήρητης. Τι τα παράτησε. Αφού του φάγανε τώρα. Εντάξει, λέει, δεν κάτσε να ασχολούμαι. Κουράστηκε. Εντάξει. Καλές κινήσεις. Ο Ιφαντής χαιρέτησε από τα στελέχη που έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτά τα τελευταία χρόνια. Γιατί είπαμε ότι τη δουλειά κυρίως δεν την κάνανε οι ηγέτες. Ο Γκυρτζίκη και ο Σαρής που μαθαίναν τελευταία το τι γινότανε. Την κάνανε 5-6 στελέχη. Ο Ιφαντής και αυτός μέσα στη λίστα κατηγορουμένων
χαιρέτησε από την ΕΠΟ μετά από πάρα πολλά χρόνια. Να τα λέμε τα καλά. Να τα λέμε, γίνεται μια προσπάθεια σοβαρή και στις κρίσεις διαιρητών. Αυτός ο Χουσκόγλου φυσικά δεν μπορεί να ξαναπαίξει, δεν ξαναπαίζει. Αυτός ο Δώσης, ο Χουσκόγλου ήταν στο γκολ του Περέιρα. Yeah. Αυτός ο Δώσης στο γκολ του Ιντέγε δεν ξαναπαίζει. Δεν θα, ναι. Ο Σιδηρόπουλος παίρνει τα πιο πολλά παιχνίδια. Είναι αξιοκρατικό. Είναι ο καλύτερος. Τον εμπιστεύεσαι, θα του δώσει τα πιο πολλά παιχνίδια. Άντε, ευκαιρία να κάνουμε ομάδα λοιπόν. Άντε. Ο Δημητρόπουλος στο σπίτι του. Δηλαδή τα πιο πολλά παιχνίδια πέρυσι τα πήρε ο Δημητρόπουλος. Τραγικό. Φοβερά πράγματα. Πώς δεν τα πήρε ο άλλος, ο Δυσύλλαβος που είχαμε στην Καλονί. Ο Μίτσιος. Δεν υπάρχουν αυτοί. Δεν υπάρχουν. Πόρε φίλε. Τι να μην τα λέμε. Εκείνο το βράδυ αφού δεν πήγαμε φυλακή. Εσείς που ξεφύγατε, γιατί άλλοι παραμείναν ψυχρήμοι. Όπως ο Πάγος Ομάδας μας πήγε να φύγει. Ο Πάγος Ομάδας, αυτός και αν έμεινε ψύχρεμος. Σχέδιο του Αναστασιά. Ήταν το πρώτο παιχνίδι στην επαρχία που γινόντουσαν αυτά που γινόντουσαν. Κάναμε εμείς αυτά που κάναμε και οι ντόπιοι δεν μας είπαν κουβέντα. Τι να, ρε φίλε. Κουβέντα, ρε φίλε. Οι ντόπιοι είχαν φτάσει στο σημείο να μας υποστηρίζουν στο τέλος. Δηλαδή, είχαν καταλάβει τη δουλειά. Μπαλάρα, θα ακούν τον Περέιρα. Μπαλάρα. Ναι. Έπαιζε για τρεις. Μετά φάγανε τον Πατζουνάκι. Ο ΠΑΟΚ με 10 και οι άλλοι με 14. Χάσαν και πέναλτι, Ναι, στο τέλος, ρε. Το έβγαλε ο Ιτάνς. Πόπο, ρε φίλε. Λοιπόν, ποδόσφαιρο με την Κέρκυρα. Το οποίο ήταν αβαβά πέναλτι. Ναι. Μια βλαχοεπαφή του Δημητρία και του Κωνσταντινίδη. Ήταν τίποτα. Μπάσκετ Κυριακή με τον Ολυμπιακό. Μεγάλο παιχνίδι. Τραυματίστηκε δυστυχώς ο Πρίντεζης. Τραυματίστηκε δυστυχώς ο Πρίντεζης. Να πω ευτυχώς, τραυματίστηκε. Κακό είναι. Κάνε λίγο ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μην το παίζεις κυρίως. Γλίστρησε σε μια ταινία που βάζουν και το γόνατο έχει. Εντάξει τώρα. Το είδα. Έχω χτυπήσει πόσο κόσμο από μια διαφημιστική. Από ένα διαφημιστικό αυτοκόλλητο. Από το πουθενά τώρα. Τι άλλο. Έχουμε handball ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Το ματς. Το ματς θα ασχοληθούμε λίγο μετά. Ναι. Έχει βόλεϊ Παναχαϊκή ΠΑΟΚ. Κλήρωση κύπελλο handball σήμερα. Αυτό είναι, φίλε, άμα χολύπτες είναι πιο ενημερωμένος από σένα σε θέματα ΠΑΟΚ. Πάρε ένα μικρόφωνο, βρε αγοράκι μου, τόσα χρόνια σε παρακαλάμε. Πάρε ένα μικρόφωνο. Κλήρωση. Δεν είναι κακό. Το έχει εκεί, να δίπλα. Ναι, και δεν θέλει, το παίζει. Κλήρωση, όχι. Λέει, έχει κύπελλο handball. Άκου να δεις. Όχι, ρε, σου λέει τι ρε. Κάνω αυτά του γάνια εκπομπή και δεν κάνω. Διάβασε ΠΑΟΚ. Δώσε ένα χιλιάρικο να πάρω μικρόφωνο. Διάβασε ΠΑΟΚ 24 χθες. Μ' αρέσει. Και ενημερώθηκε έτσι ότι αυτή την ώρα έχει κλήρωση το handball. ΠΑΟΚ η Εξινή, Φίλιππος, Χάνθ, Φίβος, Πηλαία, Παλαιλίνιος και Πρωτέας. Το είπε το ποίημα. Το η Εξινή. Δικαίες. Ναι. Αυτή είναι η ομάδα. Δεν υπάρχει η Εξινή. Και ήταν δικαία. Θα μάθουμε σε λίγο την κλήρωση του ΠΑΟΚ και το κύπελλο στο handball. Ωραία. Όπου λένε οι του ΠΑΟΚ ότι μεσανίκη θα είναι ανίκητος. Έτσι λένε. Σαν νίκητος. Έτσι λένε. Ότι εφόσον πάει καλά αυτή. Δεν το ξέρω αυτό το παιδί πριν. Έπαιξε πολλά χρόνια έξω. Πέρυσι στη Βέρεια, στο φίλο που πήρε πρωτάθλημα. Είναι περίπτωση Αλβανού. Τέτοια περίπτωση είναι. Έλληνας είναι Αλβανός. Ναι. Τι λέει μέσα. Το ξέρεις αυτό. Είχα ακούσει. Μη το μιλάς. Μη το μιλάς. Πάλι λάθος έκανες. Για ποιον να πω. Μη μιλά, σου λέω. Μη το μιλήσει η βρωμόσκομα. Η Εξινή δικαία ΠΑΟΚ. Εκτός έδρας. Τι είναι αυτό, ρε. Άσε να το πω όπως θέλω. Πρέπει να παρέμβεις. Με το που το είπε, έπεσε και έγινε κλήρωση. Μα μιλάμε για ανόητο. Έχει μήνυμα στο μεταξύ την ώρα που το λέει. Όχι, τώρα έρθει το μήνυμα. Όχι, ρε, μετά έρθει. Ο Γιάννης ο Παρασκευέτης, τώρα έρθει το μήνυμα. Μετά ήρθε, ρε. Το μίλησε πρώτα, είπε δεν υπάρχει Ξινή και τέτοια και. Δεν υπάρχει ενό σαν ονομασία. Άκουρε τον άνθρωπο. Ναι, το μίλησε όμω. Άκουρε τον άνθρωπο, ρε. Τι είναι αυτό. Και εσύ, Γερεσιάκη, μην κάνει έτσι. Δεν παίζει με την Μπαρσελόνα. Και μετά παίζουμε με τον νικητή του Πρωτέα Φίλιππο. Δεν παίζει με την Μπαρσελόνα. Αν περάσουμε τα Ξινή. Final Four. Ο νικητή του αγώνα Πρωτέα Φίλιππο λέει με αντίπαλο. Στον πρώτο ημιτελικό τον νικητή του ζευγαριού η Εξινή ΠΑΟΚ. Είναι τον 8 τώρα. Βγήκε και η επόμενη φάση.
Αλλά μπορεί να ισχύει αυτό, ότι διασταυρώ, βγήκαν και οι διασταυρώσεις. Λοιπόν, έχει θέμα η ομάδα handball και θα μιλήσουμε λίγο μετά για να τα πιάσουμε όλα αυτά. Μηνύματα γράφετε FM, αφήνετε και το μήνυμα στο 545-26. Ελληνίδα πολυμοστάρ, θέλει να την πάρει ο Λεβέντης. Αυτά είναι. Στο κόμμα. Αυτή είναι η Αλεξάνδρου, ναι, είναι... Είπαμε... Στο κόμμα. Έχω διαβάσει τον τίτλο, φίλε. Έχουμε ωραία θέματα στο ΠΑΟΚ 24. Έχουμε βίντεο από το Κέρκυρα ΠΑΟΚ εκεί που είχε βάλει γκολ από κόρνερ ο Γκαρσία. Το θυμάσαι, ήσουν εκεί. Εκεί ήμουν, εγώ εσύ δεν ήσουν. Ναι, καλά που ήμουν. Εκεί ήμουν. Εκεί ήσουν. Ε, βέβαια. Με Μπόλωνη δεν ήταν. Με Μπόλωνη. Που τον απέβαλε στο. Ναι, ναι. Ημίχρονο. Ναι. Και πήγε στο αυτό. Έχουμε ωραίο βίντεο από εκείνο το μάτς το οποίο δεν ήμουν. Είναι το μοναδικό τη Τούμπα που έχω χάσει τελευταία χρόνια. Εκείνο το πάω κόφι με τα χιόνια. Γιατί δεν είχε πάει. Την ανατροπή. Δεν με το ζόρι έφτασα ευκαρπία εγώ μετά. Μπορεί να είναι μέσα στα 3-4 καλύτερα παιχνίδια του Γιώργου Γεωργιάδη στην ιστορία του. Και έχασε και πέναλτι. Ναι, ναι, ναι. Παρότι χιόνιζε. Τον έχει κάνει παιδιά αυτό. Στο 3-2 το χάσει το πέναλτι. Αφού το γυρίσαμε. Στο 0-1. Πόρε φίλε. Στο 0-1 χάνουμε πέναλτι. Τρακέρνο Κατσαμπή με τον Αμπονσά νομίζω. Ή ο Χασιώτη ήταν. Έπαιζε ο Γκόμε τον όφι. 0-2. Με Σουάρες και μετά καπάκι. Στο δεύτερο μήχρονο ήταν γκολ. Σε 12 λεπτά. 12. Παιδιά τους έχουμε κάνει στο δεύτερο μήχρονο, δεν υπάρχει αυτό. Ναι, 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 ναι. Μπορούσαμε να γυρίσουμε. Άδεια και... τούμπα, 300 και 5-2, 6-2. Εγώ ήμουνα στην 4. Στην 4 το είδα. Τρακούσουμε, ήμασταν σου λέω τώρα δεν. Να βάλεις το βίντεο να το ακούσουμε. Όχι, δεν χρειάζεται. Ναι, όχι, ναι, γιατί. Να γιατί, το δει γιατί. Ο κόσμος στο Πάκο. Όχι, ρε. Να το δει στο Πάκο 4. Ρε, εσύ, άλλο αυτό. Θα το δει στο Πάκο 4, λέμε και συνθέσεις, λέμε και άλλα πράγματα. Να στο βάλουμε. Αυτή τη μοβ φανέλα. Στο ΠΑΟΚ 24 έχει και το βίντεο, όποιος θέλει να το δει και από τον υπολογιστή. Αλλά τώρα στο ραδιόφωνο είναι ωραίο να το βάλουμε. Α, 41 δεύτερα είναι μόνο. Ε, ναι, τι. Τα γκολ μόνο είναι. Βάλε, άνοιξε ο Θόδη. Ο Κωστής Μπότσαρης κάνει ρεπορτάζ. Του off είναι. Και μετά δώσε. Α, είναι γρήγορα, γρήγορα, εντάξει. Ναι, ρε. Οι γραμμές είναι. Α... Ο Γεωργιάδης έπρεπε να πάρει. Κερδίζει κιόλα. Okay. Από τις γνωστές πτώσεις του Γιώργου Γεωργιάδη να πάρει πέναλτι. Εδώ τα καίρον τα βόδια. Τώρα με το δεύτερο. Που είναι πολύ γρήγορο το βίντεο. Είναι πρώην βίντεο που το κάναν DVD. Έβαλε ο Κωνσταντινίδης. Ναι, ο Κάς νομίζω. Με κεφαλιά. Ευνηδίασε τον ΠΑΟΚ στην χιονισμένη Τούμπα. Μετά την κεφαλιά του Κολιτσιδάκη, ο Αδάμος με προβολή από κοντά έκανε το 0-1. Στο 13 ο Γεωργιάδης ανατρέπεται στην περιοχή του Όφη. Από τον Πίτσο. Συγκινητικό, ναι. Τον Πίτσο. Πέναλταρα είναι. Τον έλαβε να εκτελέσει το πέναλτι. Παθιατάρες από το λάθος του Κατσαμπή. Εγώ θυμάμαι να παιχνίδι που κάνει το 0-2, παγώνει κυριολεκτικά η Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ επανέρχεται πάντα, τον Κωνσταντινίδη μειώνει σε αμέσως επόμενη φάση. Ο Κάς από κοντά θα κάνει το 2-2. Στα κοντά πήγαν. Ανατρέπεται πλέον η κατάσταση στην Τούμπα. Ο Γεωργιάδης θα κάνει τη σέντρα. Σούτ από τον ΟΚΑ. Από κρύη προς στιγμή είναι ο Μπεκιάη. Στο τελικό 3-2. Ακόμα μια φάση στην περιοχή του Όφη. Και κάποια νεύρα. Αυτό το δερμιτζάκι τον αριστερό τον μπακ. Τον πώς τον λέγανε, Μανώλη. Σύμφωνας. Μανώλη Δερμιτζάκη τον είχε κάνει παιδιά. Όχι, δεν τη τελευταία φάση. Ωραίο παιχνίδι. Ωραίο παιχνίδι, τέτοια μέρα ήταν. Με πάρα πολύ χιόνι. Κυριακή ήταν. Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Ναι, μεσημέρι. Μεσημέρι, απόγευμα. Πάμε να δούμε τα σημερινά. Να ξεκινήσουμε την αναφορά με το ποδόσφαιρο και τον αγώνα του ΠΑΟΚ στην Κέρκυρα. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Παρά τη στεναχώρια του συναδέλφου Άκη Αξιλόγλου για το ότι είμαστε σε εορταστική περίοδο, είναι από τους λίγους που είναι στεναχωρημένοι. Οκ, okay, σεβαστό. Δεν είναι ρε αυτό μέσα στα στρουμφάκια που ξαφνικά εκεί που περνάνε μια χαρά πετιέται ο Γκρινιάρης και λέει μου τη δίνουν οι γιορτές. Εμένα μου τη δίνουν ρε φίλε, δεν μπορώ. Να ήμουν στην Αγγλία, να είχα Boxing Day, να έπαιζα δεύτερη μέρα Χριστουγέννων και ανήμερα Πρωτοχρονιά. Ναι, ρε φίλε, να καραγουστάρω. Στι 3 Ιανουαρίου θα είσαι στη Λιβαδία. Άσε με, μωρέ. Θα πάω εγώ αυτό. Α. Θα δεις αύριο πώς έρχονται τα διπλά και θα έχεις ένα. Μπούσουλα. Μπράβο, να πας στη Λιβαδιά να πάρεις διπλό. Θυμίζουμε για όσους δεν άκουσαν νωρίτερα, κλήρωση στο κύπελο handball με τα ΙΕΚ δικαία ξινή, πως λέγονται. Το μεγάλο ντέρμπι, γιατί οι δύο αυτές ομάδες, με τον ΠΑΟΚ δηλαδή, είναι τα φαβορί για το πρωτάθλημα. Και η κλήρωση στο κύπελο τους έφερε αντιμέτωπους σε αγώνα που θα γίνει το Φεβρουάριο. Πάμε να ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα θα αναχωρήσει για την Κέρκυρα, βεβαίως με πτήση τσάρτερ. Υπάρχουν όλες οι διευκολύνσεις. Σε αυτό το τομέα εδώ και χρόνια υπάρχουν διευκολύνσεις. Ναι. Και στο Αγρίνιο και στην Κέρκυρα και παντού με αεροπλάνο πηγαίνει ο ΠΑΟΚ. Χωρίς προβλήματα, όλοι υγιείς είναι. Τώρα βέβαια για τον Γλύκο,
τι υγιής, όταν υπάρχει ένα θέμα και έχει ενοχλήσεις και πρέπει να κάνει ταξίδι στη Γερμανία για να πάει σε έναν ειδικό χειροπρακτικό. Μπορεί να είναι τέτοιο εσύ. Και θέμα συντήρησης. Παίζει ο Γλύκος. Θα παίξει ένα παιχνίδι ακόμα και θα παίξει κουραστή. Μάλλον ναι, θα αγωνιστεί. Κατά πάσα πιθανότητα. Πάντως χθες έγινε το ταξίδι στη Γερμανία. Όπως είχε κάνει και άλλη μια φορά ο Λέοβατς. Ένα τέτοιο ταξίδι στον ίδιο γιατρό. Το θέμα είναι στους ψαγωγούς. Προφανώς πάντως θα αγωνιστεί αύριο. Δεν έχει άλλα προβλήματα ο ΠΑΟΚ και ο Περέιρα βεβαίως μέσα και ο Λέοβατς και όλοι οι ποδοσφαιριστές. Θα επιλέξει ο Ίβιτς αυτούς που θα ταξιδέψουν και βεβαίως θα έχουμε το ερωτηματικό για αυτές τις 1-2 θέσεις πάντα που παίζουν στην 11η του ΠΑΟΚ. Ποιος θα είναι ο τρίτος στα χαφ και ποιος θα είναι σεντερφόρ. Σε λίγο επιστρέφουμε στον ΠΑΟΚ. Πάμε στην ομάδα της Κέρκυρας που έχει φέτος καλή παρουσία, έχει κάνει καλά παιχνίδια πραγματικά. Δεν είναι έχει χάσει ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Σταθερή εντός και εκτός έδρας. Πάμε στον συνάδελφο τον Γιώργο Θεοδόρου και από τον Sport FM βεβαίως. Στην Κέρκυρα θα πάμε. Γιώργο, καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Πώς είσαι? Τι κάνετε? Καλά, εδώ. Έχει πολύ κρύο, αλλά εσείς το έχετε συνηθίσει, δεν έχετε πρόβλημα. Α, δηλαδή εμείς και σήμερα και αύριο. Έχουμε συνηθίσει τη βροχή. Ναι. Εμείς έχουμε συνηθίσει τη βροχή, εσείς το κρύο, δεν έχετε πρόβλημα. Αλλά επεξέρχεται ιδανικά. Τι θερμοκρασία δηλαδή. Έχει, βασικά. Δεν βρέχει, Σταύρο μου, δεν βρέχει. Ωραία, ωραία. Τι θερμοκρασία δηλαδή. Περίεργο. Όχι, ρωτάει ο Σταύρος γιατί θέλει να γυρίσει λίγο την πόλη. Γυρίσω, από το ξενοδοχείο στο καφέ 6 λεπτά κάνω. Αυτή είναι η διαδρομή μου. Ξέρει, γιατί θα τον περιμένει ο κρυονά, θα τον πάρει και θα πάνε στο. Έτσι, μην πούμε για διαφημιστικούς λόγους που και τι. Ξεκάθαρα. Διάσημος ο Βασίλης. Ε. Βασίλης είναι αταξιόν εκεί. Ναι, ο Βασίλης είναι φίλος μας. Ναι, φίλος μας. Έχει πολλά παοξάκια στην Κέρκυρα. Κρατάει τη σημαία του ΠΑΟΚ στο νησί ψηλά. Είναι, δεν είναι πολλά τα παοξάκια, αλλά είναι ένα και ένα, ρε φίλε. Πραγματικά, δηλαδή είναι μοντέλα. Πώς θα είναι, Σταύρο μου, πώς. Για τώρα έχουμε τον Βασίλη. Τον Αλέξη που είναι ψυχοπαθής κανονικός. Εντάξει, δηλαδή δεν υπάρχει. Ωραία. Ο Αλέξης ο Δεδρινός. Ναι. Με τα μύδια. Ναι, με τα μύδια. Ωραία. Έχουμε τον Γιάννη. Ωραία. Που είναι. Μεταφορική. Ναι. Και είναι και κουμάντο στη νύχτα. Ωραία. Ναι, ναι, έχουμε ναι, τον Νικολάκη, τον αρχαιολόγο. Καλά, μιλάμε τώρα για Σούργιο μεγάλο. Ναι, ναι. Ωραία. Έχεις μάθει εδώ πέρα πρόκειση, γιατί έχεις κάνει και εξοχικό, έτσι. Ναι, ναι, κανονικά, έτσι, δεν υπάρχει. Ναι. Γιώργο, πώς είναι η ομάδα ενώπιση του αυριανού παιχνιδιού? Είναι σε καλό επίπεδο. Η ομάδα, σε γενικές γραμμές, πρέπει να υπολογίσουμε, γιατί το κακό ξεκίνημα που είχε κάνει στο πρωτάθλημα. Εκεί, όταν είχε κερδίσει μόνο τη Λάρισα, είχε γνωρίσει ήττα από Πλατανιά, από Λεβαδιακό, από Πας Γιάννενα, εκεί είχαν αρχίσει το Γρηγορίο να το ζούσουν τα φίδια που λέμε και βρήκε όμως τα ψυχικά αποθέματα να αντιστρέψει το βάρος κλίμα και να μπορέσει να μπει σε μια διαδικασία να συγκεντρώσει βαθμούς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σε πολλά παιχνίδια όπως με τον Πλατανιά και τον Πας Γιάννενα εδώ στη Κέρκυρα, ακόμη και στη Λεβαδιά με το Λεβαδιακό, είχε πολύ καλή παρουσία η ομάδα, της έλειπε το αποτέλεσμα. Δεν μπορούσε να πάρει αποτέλεσμα. Μια στιγμή αδράνειας, μια στιγμένη μπάλα, κάτι γινόταν συνέχως και έχανε τα παιχνίδια. Αυτό πώς το γύρισε με κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις ή εντάξει, το έφερε η μπάλα έτσι? Ναι. Λοιπόν, είναι οι συγκυρίες. Στο ποδόσφαιρο πολλές φορές παίζουν σημαντικό ρόλο. Οι συγκυρίες είναι ότι ο Γρηγορίου σε σύντομο χρονικό διάστημα αναγκάστηκε να αλλάξει τους τρεις από τους τέσσερις παίκτες στην αμυντική τετράδα της Κέρκυρας. Και αυτό έγινε λόγω τραυματισμού. Τραυματίστηκε αρχικά ο Δημητρόσκι, παίρνει τη θέση του Ιωάννου Παρτενέτο Βενέτη. Στη συνέχεια τραυματίζεται ο Γκόμες και ποντάρει πάρα πολύ ο Γρηγορίου σε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν είχε την παραμικρή συμμετοχή σε Super League. Το Σπύρο το Σπίνουλα που είναι και Κεργυραίος, έγινε μεταγραφή από τον Πανεγιάλιο φέτος. Του δίνει φανέλα βασικού και ανταποκρίνεται 100% στο ρόλο του ως δεξί μπακ. Το δεξί μπακ χαφ που θέλει ο Γρηγορίου πολλές φορές, που το είχε με τον Γκόμες, με το Σπίρουλα δεν το ήθελε να το κάνει αυτό. Ήθελε ένα καθαρά ποδοσφαιριστή να κρατάει το δεξί άκρο της άμυνας. Και ο τραυματισμός του Ντιόγκο έδωσε την ευκαιρία στον Ζαραδούκα να παίξει και να πάρει και αυτές τις φανέλες στο σπίτι. Λοιπόν, αυτά έγιναν σε διάστημα περίπου 2 αγωνιστικών. Δεν είχαν δηλαδή, σε 2 αγωνιστικές αναγκάστηκε να αλλάξει όλη την άμυνα, εκτός από το Βενέτη. Και έτσι η άμυνα αυτή
με την παρουσία του Κουτσοβασίλη, που είναι παουκάκι, ξέρεις. Ναι, κάτω από τα goalpost, ο οποίος κάνει και φέτος εξαιρετική χρονιά, έδεσε όλη την άμυνα. Γιατί η ποδοσφαιριστής που επέλεξε κυρίως τα back, το αριστερό και το δεξί, το Αδούκα και Σπύριο του Αγρηγορίου, δεν κάνανε τις προωθήσεις που κάνανε ο Γκόμες με το Διόγκο και δεν υπήρχαν κενά στο χώρο της άμυνας να τρέξει δηλαδή ο Βενέτης ή ο Ιωάννου να καλύψουν τα κενά που δημιουργούνταν. Έδεσε δηλαδή ο Γρηγορίου κατά πολύ την άμυνά του. Μάλιστα. Και πήρε και πολύ μεγάλη βοήθεια. Γιατί ανέβηκε ακόμη περισσότερο ο Σιόντης, ο οποίος έχει πολλά τρεξιμότητα, είναι αυτό που λέμε στο ποδόσφαιρο τρεχαντήρι, και του βγήκε του Γρηγορίου ένας άσος από το μανίκι, που δεν το περίμενε κανένας, ήταν ο Νίκητς. Ένας ποδοσφαιριστής, ούτε αυτός είχε εμπειρία από Super League, στην Καρδίτσα έπεσε, στη Ζάκη το έπεσε. Λοιπόν, τον πατέρα του τον ξέρετε εσείς εκεί στη Θεσσαλονίκη, πολύ καλά. Νίκολα, ναι. 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 Λοιπόν, ο άσος που τράβηξε ο Γρηγορίου από το μανίκι άκουγε στο όνομα Νίκητς. Και μαζί με το Σιόντι έδεσαν και τη μεσαία γραμμή. Είχε κουμπώσει και την άμυνα, άρα αυτό που χρειαζόταν η ομάδα της Κέρκυρας μετά ήταν να βρει τον τρόπο να φτάσει στην επίτευξη του γκολ. Εκεί είχε τους παίχτες, έχει τον Ζορμπά, έχει τον Κόντο, έχει τον Επστάιν και έχει και ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει γίνει πολύ μεγάλος ντόρος λόγω της ικανότητας που δείχνει μέσα στο γήπεδο, που είναι ο Τουράμ. Ο Τουράμ έκανε, η Κέρκυρα δημιουργούσε μάλλον πολλές ευκαιρίες, δεν μπορούσε να πετύχει γκολ. Με κύριο εκφραστή τον Τουράμ. Ο Τουράμ σιγά σιγά δείχνει να λύνεται. Έχει πετύχει τα γκολ, εδώ στην Κέρκυρα, ειδικά στο νησί, είναι μόνιμος σκόρερ της ομάδας. Και αυτό που έψαχνε δηλαδή το γκολ, το έχει βρει ο Γρηγορίου στο πρόσωπο του Τουράμ, με τη βοήθεια πάντα των υπόλοιπων όπως είναι ο Επστάιν, ο Κόντος, ο Ζορμπάς, που βρίσκονται όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Άρα το κλίμα γύρισε, η ομάδα έκανε ένα σερί θετικών αποτελεσμάτων 5 παιχνιδιών, όπως πάνω χάρη πήρε χ στο Χογέρος Καρασκάκης στον Ολυμπιακό, πήρε χ με την ΑΕΚ. Και πήρε και την κατάλληλη ψυχολογία, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά στο ποδόσφαιρο. Άμα έρχονται τα αποτελέσματα θετικά το ένα πίσω με το άλλο, παίρνεις και την ψυχολογία που χρειάζεσαι, παίρνεις και αυτοπεποίθηση. Και ήρθε εκείνο το παιχνίδι στις προηγούμενες αγωνιστικές στο Μανιόνιο, όπου η Κέρκυρα έχασε μετά από 5 παιχνίδια με τον γκολ του Τασουλή. Την τελευταία ευκαιρία, όμως, ποιος την έχασε στη Νέα Σμύρνη, την κεφαλιά. Την τελευταία ευκαιρία μπορεί να την έχασε και ο Κουτσοβασίλης, μπορεί να την έχει πετύχει μπάλα. Κόλλησα. Θα θυμηθώ να σου πω. Που περίμενε ο Κουτσοβασίλης την μπάλα μόνος του στην προώθηση και τον πρόλαβε ο συμπαίχτης. Ναι, το αμυντικό χάθμο. Κοίτα που κόλλησα το όνομά του. Ο Ανδριόπουλος, δεν πειράζει. Ναι. Όχι, δεν ήταν ο Ανδριόπουλος. Και έχασε την ευκαιρία τέλος πάντων εκεί πέρα που μπορούσε να πάρει και το γκολ. Να βάλει τον γκολ η ομάδα. Σε γενικές γραμμές πάντως, όταν παίζει η ομάδα στην Κέρκυρα, είναι σε καλό επίπεδο και απέναντι και σε μεγάλες ομάδες έχει και μεγαλύτερο κίνητρο. Εντάξει, έμπειρους παίκτες έχει γενικά, έχει παιδιά πολλά από τον κορμό που ξέρουν η ομάδα. Το θέμα είναι όμως ότι η Κέρκυρα αύριο δεν έχει τον Νίκη στη διάθεση του Γρηγορίου. Γιατί ο Ντουαλά ήταν ο παίκτης που έχασε την ευκαιρία. Το θυμήθηκα. Λοιπόν, δεν θα έχει τον Νίκη αύριο. Γιατί στο παιχνίδι κυπέλου... Οπ, το χάσαμε. Έπεσε ο συνάδελφος. Πάντως λίγο πολύ μας είπε και μια πιθανή δεκάδα, ας τον καλέσουμε για λίγο. Θα πάμε και στην Τούμπα γιατί υπάρχει μια βράβευση του Μάτος για τις εμφανίσεις του τελευταίο διάστημα. Γιώργο. Έλα. Είπες ναι, πως παίζει ο Νίκητς. Την ευκαιρία την έχασε ο Ντουαλά στην Αρμπέρα. Ναι. Λοιπόν, ο Νίκητς δεν παίζει γιατί στο παιχνίδι με την αναγέννηση Καρδίτσα για το κύπελο ένιωσε ένα σφίξιμο στο μπροσαγωγό. Δεν έκανε προπόνηση χθες καθόλου. Σήμερα δεν ξέρω αν θα δοκιμάσει, αλλά θεωρείται αφίβολη ως απίθανη συμμετοχή του. Και όπως όλα δείχνουν στη θέση του, θα παίξει ο Κυριάκος Ανδρόπουλος. Παρτενέ, δηλαδή του Στέφανο Πισιώτη σε μεσά γραμμή, ως διαμεντικά χαφ στο 4-2-3-1 που επιλέγει ο Γρηγορίου να παίξει. Κατά τα άλλα, δηλαδή Κουτσοβασίλης κανονικά, Βενέτης, ναι, Ιωάννου. Ο Σπίνουλας δεξί, μπακ αριστερά ο Ζαραδούκας, κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Θα είναι ο Ιωάννου με το Βενέτη. Ναι. Στη μεσαία γραμμή θα είναι ο Σιόντις με τον Νίκητς. Με τον Ανδρεόπουλο. Με τον Ανδρεόπουλο, συγγνώμη. Ναι. Λίγο πιο μπροστά του θα παίξει ο Ζορμπάς. Δεξιά θα προτιμήσει το Κόντο. Αριστερά τον Επστάιν στην κορυφή το Ντουρά. Και ο Κόντος με τον Επστάιν που αλλάζουν συνήθως σε πλευρές. Είναι και οι δύο αριστεροπόδαροι βέβαια, αλλά το επιλέγει ο Γρηγορίου αυτό. Εκτός και θέλει να βάλει τον Γεωργίου που είναι δεξί χαφ, που είναι δεξιοπόδαρος δηλαδή, να μπορέσει να έχει καλύτερη διείσδυση, αλλά συνήθως προτιμάει τα ανάποδα πόδια για να μπορούν άμα κλειστούν να κάνουν μια σέντρα, να έχει πολλές εναλλακτικές λύσεις δηλαδή ο ποδοσφαιριστής, να μην πρέπει σώνει και καλά να κάνει τη σέντρα με το πόδι. Μάλιστα. Το καλό.
Γιώργο, δεν φαίνεται ότι θα κινδυνεύσει η Κέρκυρα, έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχουμε είναι ότι έχει όλα τα φώτα να ξεφύγει από τις δύο-τρεις τελευταίες ομάδες. Ναι. Κοίτα, λογικά τώρα επειδή υπάρχει και η blacklist του Γρηγορίου, θα γίνει μια επιλογή να φύγουν 5-6 ποδοσφαιριστές για να μπορέσει να κάνει 3 δυνατές μεταγραφές. Για να μπορέσει να ανέβει επίπεδο. Δηλαδή, η Κέρκυρα σε μια θέση που πονά πραγματικά. Και θεωρώ ότι αν παραμείνει ο Τουράμ, γιατί υπάρχει και ένα θέμα με το Τουράμ, αν θα μείνει στην Κέρκυρα μέχρι τον Ιούνιο, που υπάρχει σχεδόν αγοράς από την Bayern της Κέρκυρας, γύρω σε 450.000 ευρώ να δώσει η Κέρκυρα να τον κάνει δικό της. Αν παραμείνει ο Τουράμ στην Κέρκυρα, αυτός ο ποδοσφαιριστής που θα τον κάνει ακόμη καλύτερο και να τον βελτιώσει, γιατί δεν χρειάζεται το Τουράμ να διασκίζει όλα τα μήκη πλάι του γηπέδου για να πάρει την μπάλα, είναι ένας παίχτης που λέγαμε παλιά δεκάρι. Λοιπόν, εκεί έχει δώσει όλο το βάρος. Προς τη Θεσσαλονίκη κοιτάζει πάντως η Κέρκυρα για αυτή τη θέση. Το λέω Ζήνιο. Ναι, λοιπόν, προς τα εκεί κοιτάει και αν μπορέσει η Κέρκυρα και πάρει έναν δημιουργικό μέσο, θεωρώ μόνο και μόνο θα ανέβει επίπεδο, γιατί θα απελευθερωθεί ο Ζορμπάς ή όποιος άλλος προτιμάει, ή όποιον άλλος προτιμάει ο Γρηγορίου για αυτή τη θέση. Θέλει ένα ποδοσφαιριστή δηλαδή να μεταφέρει την μπάλα με αξιώσεις στο αντίπαλο μισό του γηπέδου. Και εκεί έχει δώσει όλο το βάρος. Μάλιστα. Τώρα υπάρχει μια περίπτωση να αποκτηθεί και ένας στόπερ, γιατί υπάρχουν λίγες εναλλακτικές λύσεις. 3 έχει η Κέρκυρα τώρα. Το Βενέτη, τον Ιωάννη Ντιμητρόφσκι. Υπάρχει βέβαια και ο Γκρομιτσάρης, ο οποίος μάλλον θα φύγει δανεικός. Και αν χρειαστεί, παίζει ο Σιόντις σε αυτή τη θέση. Μπορεί να κινηθεί και για ένα στόπερ να τον έχει για τον χρόνο. Να κάνει μια επιλογή δηλαδή από τώρα, να τον έχει για τον χρόνο. Γιώργο, ο Τουράμ, που είπες ότι ανήκει. Ο Τουράμ ανήκει σε μια βραζιλιάνικη ομάδα. Ήρθε από την Κύπρο στην Κέρκυρα και έχει έρθει εδώ πέρα δανεικός. Έχει οψιόν να αγοράσει η ομάδα για τον Ιούνιο, γύρω στα 450.000 έχουμε ενημερωθεί. Μες. Είναι το ποσό που πρέπει να καταβάλει για να το κάνει δικό της. Στους Βραζιλιάνους. Στον ποδοσφαιριστή. Έχει έρθει βέβαια του ίδιου ο Βραζιλιάνος. Ήρθε 26 Νοεμβρίου στην Κέρκυρα. Έχει μιλήσει με τους ανθρώπους της ομάδας. Γνωρίζει η ομάδα της Κέρκυρας ότι μέχρι στιγμής έχει ήδη δύο προτάσεις από μεγάλες ομάδες και για τη διάθεσή του ο μάνατζερ του, εκπρόσωπός του. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Αν θα βρουν μια μέση λύση να φύγει από τώρα να ικανοποιηθεί και η Κέρκυρα, τόσο οικονομικά... Α, και αυτό παίζει. Ναι, μπορεί να γίνει και τώρα. Αν φύγει ο Τουράμ τώρα, πάλι έχει βρει λύση η Κέρκυρα από τη Βόρεια Ελλάδα. Για την κορφή της επίθεσης. Τον Περόνε. Όχι, όχι. Όχι, 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 όχι. Τον έχετε. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μα κάλυψε πλήρω. Τα λέμε από κοντά. Να σε καλά. Μπορεί και ο Πάοκ, άμα θέλει να δώσει τίποτα. Τον Τιάμ. Του κανονίσουμε από τώρα. Τι του Ράμ. Πριν το αυριανό παιχνίδι, να του κανονίσουμε. Ξεχάστε τον. Γιατί από Γενάρη, α επιστρέψει. Ποιο θα φύγει, θα γίνει. Θα πάμε στην Τούμπα σε πολύ λίγο για να ακούσουμε τον Λέο Μάτο. Όσο ενδιαφέροντα έχει. Οπότε να κλείσουμε νωρί την πρώτη ώρα. Κλείνουμε τώρα γρήγορα την πρώτη ώρα για την εκπομπή με. Άναδομο. Πού βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Αγία Σοφίας 18, 2311-241-508. Μαθαίνετε όλους τους τρόπους που μπορείτε να ανακαινήσετε το σπίτι σας, είτε ολόκληρο, είτε κάποιο από τα δωμάτια του σπιτιού, για να μην χρειαστεί να ξεσηκωθείτε κιόλας. Τώρα που είναι και Χριστούγεννα, καλό είναι να είστε σε έναν όμορφο και σωστά διακοσμημένο χώρο. Αν θέλετε, πληρώνετε και με άτοκες δόσεις μέσω προγραμμάτων που χρηματοδοτεί η Αναδομό. Και αν θέλετε να τα δείτε όλα αυτά και στο ίντερνετ, αναδομό.ανακαίνιση.gr. Μπειρατής, όλα τα παιχνίδια Σαββατοκύριακο σε Nova, σε OTE Sports, από 7 συνολικά οθόνες εντός και εκτός του Μπειρατή, δηλαδή πέρα από όλα τα άλλα, από ωραία μπύρα, από το πρόγραμμα, από live, μπορείτε να δείτε και ποδόσφαιρο. Σε χπάζεις κάτι δημοσίευσε. Αλλαγή στο πρόγραμμα του Πειρατή. Για την εβδομάδα που μας έρχεται, στο Beer and Metal Night της Τρίτης παίζει ο Σαχπάζης. Α, αυτό θα το πούμε την άλλη εβδομάδα. Εντάξει, ναι. Ωραία. Σήμερα είναι η Λία Αντωνιάδου. Ναι. Μέρε Γκίνα, αξεσουάρ μπάνιου και υδραυλικά, ήδη κλείνουμε την πρώτη ώρα σε πλεγμένα καταστήματα και Burger and Shake. Πηγαίνετε, φάτε ένα χάπι και στην Κούσκουρα, καταλάβετε τι λέω τώρα, και να δείτε και το χώρο. Δεν είναι τίποτα, περατζάδα είναι. Περάστε εκεί στο Burger and Shake να καταλάβετε τη διαφορά. Δεύτερη ώρα στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Μισό λεπτό. Μερικά πράγματα ίσως πρέπει να τα λέμε στον αέρα όταν συζητάμε, αλλά τι να κάνουμε. Πες, συνάδελφε, ελεύθερα. Όχι, δεν θα πετάξουμε την μπάλα. Έναν άλλο πρώην συνάδελφο, ο οποίος γράφει εδώ. Αν έχετε μικρό παιδί και θέλετε κάποια χάρη από τη γυναίκα σας που δεν σας την κάνει, απλά απειλήστε την πως το παιδί θα μάθει όλη την αλήθεια για τον Άι Βασίλη. Δουλεύει καλά, λέει. Τον είδα. Άκουτε εσύ. Αν και ακόμα το παιδί δεν καταλαβαίνει, αλλά
Okay. Είναι για τα επόμενα χρόνια. Ο Σωτήρης τον τίνει, Άι Βασίλη, το μωρό. Θα δώσω και βάλει, λέει, πάνω το κρεβάτι του μωρού φωτογραφία την τούπα που φλέγεται εκεί μετά. Ο Ολυμπιακός. Να μαθαίνει το παιδί. Δεν θα πάει ποτέ στο γήπεδο, ρε. Τρομάζει. Έχει δίκιο το παιδί. Είναι τρομακτικό το θέμα. Τι για να λες, ρε. Αυτογραφία, ρε. Μας κόστησε λίγο ακριβά, αλλά άξιζε τον κόπο φωτογραφία. Λοιπόν, ακόμα στην τούπα δεν έχει εμφανιστεί ο Μάτος, που θα κάνει δηλώσεις για τις βραβεύσεις. Πήρε πάρα πολλά για την προηγούμενη αγωνιστική, για τον τόνο πολυτιμότερος και από τη Λίγκα και βεβαίως από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Ο οποίος διευρύνει την γνωστή ατάκα που υπάρχει στον ΠΑΟΚ όταν ένας παίχτης πάει καλά. Δηλαδή κάποτε λέγαμε πριν από λίγο καιρό 10 μπίσες βαρ να είχα, τώρα αρχίσανε τα 10 Μάτος να είχα. Σε λίγο θα πάει κανένας άλλος καλά, θα ξεχαστεί ο Μάτος. 10 πούνε... μπίσες βαρ να είχα δεν νομίζω να υπόθηκε. Υπόθηκε, σκέψου. Στο γιώτη το γελούσαμε. Όχι, ρε, υπόθηκε, γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, το τι μπορεί να ακουστεί. Ναι, ρε. Ακούστηκε το ότι σε αυτόν τον ΠΑΟΚ είναι αδιανόητο να λείπει από την 11η ο Μπίσεσβαρ. Ακούστηκε. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Λέγαμε για θέμα του ΠΑΟΚ σήμερα από σήμερα το πρωί και λέγαμε για διάφορα βίντεο, αλλά πραγματικά το κορυφαίο που δεν είναι και παιγμένο, δεν είναι και παλιό, είναι σημερινό. Έχει να κάνει με την προπόνηση του Γκόμεζ. Με την προπόνηση στο γυμναστήριο, με τα βάρη, τον έχει καταγράψει από ό,τι κατάλαβα ο Ανδρεάδης να κάνει βάρη τον Γκόμεζ που το παλεύει, έτσι προσπαθεί, είναι, φτάνει η περίοδος της κρίσης που θα επιχειρήσει να μπει. Ένας αθλητής ο οποίος είχε πρόβλημα στο νόμο, έτσι, και εμφανίζεται τώρα στο βίντεο που είναι σημερινό να σηκώνει 160 κιλά με τους ώμους και να κάνει κάθισμα. Είναι ενδυνάμωση. Να σηκώνει το χρύσανθο. Σαν αρνί. Περίπου έτσι, ναι. Ναι, βαθύ κάθισμα, ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάγκο ή όρθιο. Όρθιο. Κάνει βαθύ κάθισμα. Θα τα μάθεις από εβδομάδα, Σταύρε μου, αυτά. Ναι. Είναι γλουτιέοι δουλεύουν. Όμοι δουλεύουν. Ραχιέοι δουλεύουν. Πολύ πράγμα. Πολύ ενδυνάμωση κάνει. Είναι ένα βίντεο. Επαναλαμβάνουμε για έναν αθλητή που είχε πρόβλημα στον νόμο. Και παλεύει να το αποκαταστήσει. Τα βάζει πίσω. Μπείτε στο πάγο να δείτε. Στην πλάτη του τα βάζει. Την προσπάθεια που κάνει. Δεν επιβεβαιώνει το νόμο έτσι. Όχι, ρε, γιατί είναι, αν το δεις, είναι σε μπάρα. Η μπάρα είναι σε ένα κανάλι και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή δεν έχει το ζύγισμα. Τον δουλεύει και τον νόμο όμως. Δουλεύει δύναμη, ενδυνάμωση κάνει. Είναι σταθερή η μπάρα. Και απλά παίρνει τα κιλά, πάνω κάτω τα παίρνει. Για να δουλέψει η δύναμη, να δυναμώσει. Κάθεται κάτω. Ναι. Κάθεται, σηκώνεται, ναι, κάθεται, σηκώνεται, ναι. Και πόδια δουλεύει. Λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην καταφέρει. Αυτοί που τον ξέρουν πόσο παθιασμένος είναι, δεν πιστεύουν ότι θα λυγίσει. Τώρα θα μου πεις, είναι πολύ ευαίσθητο θέμα εκεί στον νόμο. Με μια κίνηση μπορεί να γίνει το κακό, όπως έγινε και το Σεπτέμβριο. Αλλά πλησιάζει ο καιρός που θα δοκιμάσει τώρα τον Ιανουάριο. Αν δεν τα καταφέρει, δεν φεύγει από τον ΠΑΟΚ ο Γκόμες. Δεν φεύγει, έχει συμβόλαιο και για τον επόμενο χρόνο. Θα πάει στο χειρουργείο τότε και επειδή την έχουν κάνει την επέμβαση και άλλοι αθλητές, επέστρεψαν πάρα πολύ δυνατοί. Θα επιστρέψει το καλοκαίρι κανονικά για την επόμενη σεζόν, αφού έχει 2 χρόνια συμβόλαιο. Και τότε το ΠΑΟΚ θα πάρει τον παίχτη με τον οποίο μιλάει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, εδώ και καιρό. Και δεν έχει κλείσει σε ομάδα ο παίχτης αυτός. Παίχτες λένε. Ότι έχουν υποψήφιους. Εγώ ξέρω παίχτη που έχει ομάδα. Ναι. Έχει ομάδα τώρα. Και εγώ το ξέρω αυτόν. Μάλιστα. Εντάξει. Η κοινή μας πληροφορία μας το πει. Άρα για άλλον μιλάμε, γιατί έχουν και άλλο υποψήφιο που δεν έχει ομάδα ακόμα. Έχουν υποψήφιους. Αν γίνει το κακό με τον Γκόμες. Που να μην γίνει. Έτσι δεν είναι, να μην γίνει το κακό. Εννοείται. Τώρα θα μου πεις, και άντε τον Ιανουάριο το καταφέρνει. Πάει μια χαρά. Και συνεχίσει και κλείσει το θέμα της αλλαγής. Και γίνεται μετά η ζημιά. Είναι αρέσει που πρέπει να πάρει. Εντάξει. Δύσκολη κατάσταση. Τώρα, ό,τι έγινε, έγινε. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεπεράσει, έχει υποστεί κάποιες ήττες. Γενικά δεν πρέπει να τον επιβαρύνεις μετά. Δηλαδή, όταν καθαρίζει ένα παιχνίδι, δεν χρειάζεται να τον αφήνεις μέσα. Για να δούμε πώς θα βγει αυτή η χρονιά. Πριν πάμε σε χορηγούς και να ακούσουμε και τον Μάτος, να θυμίσουμε για όσους φίλους του ΠΑΟΚ θέλουν να ταξιδέψουν στην Κέρκυρα
ότι έχει εντοπιστεί το πρόβλημα με την επιστροφή. Αύριο το μάτς είναι αργά, είναι 7.30 ώρα, άρα τελειώνει 9.30 και υπήρχε θέμα με το τελευταίο πλοίο από Κέρκυρα. Μας ενημέρωσαν πρωί-πρωί οι φίλοι μας από Κέρκυρα ότι η διεύθυνση είναι θετική για να πάει πιο μπροστά, πιο μετά η αναχώρηση του πλοίου του τελευταίου και θα έχουμε επίσημα κάποια πράγματα σε λίγο. Ωραία. Άρα θα ενημερώσουμε για να μην πάρει οποιοδήποτε το ρίσκο να πάει και να μείνει εκεί το βράδυ του Σαββάτου. Τον Γιαννίδης είναι μαζί μας, Μοναστηρίου, στο 196, 45 χρόνια εγγύηση, υπάρχει εκεί το νέο C3 της Citroën, να πάτε να κάνετε ένα test drive για να καταλάβετε ότι αυτό είναι το αυτοκίνητο που ταιριάζει για την καθημερινότητά σας, μια πολύ καλή δουλειά της Citroën, από ό,τι μου λένε, γιατί δεν έχω ιδέα. Citroën Γιαννίδης, 45 χρόνια εγγύηση στις παροχές, στους πελάτες της. Μαζί μας και το κέντρο μπαταρίας Ιταλός, είτε πρόκειται για αυτοκίνητο φορτηγό, είτε για επιβατικό, ακόμα και για μηχανάκι, ό,τι είδους μηχανή και αν έχετε και αυτοκίνητο, πηγαίνετε εκεί στον Ιταλό, παίρνετε βασικά τηλέφωνο στο 2310-545-999 και έρχονται τα παιδιά του Ιταλού με μηχανάκια και την μπαταρία παραμάσχαλα να σας ελέγξουν, να δουν αν έχει κάποιο άλλο πρόβλημα το αμάξι με το δυναμό, με τα καλώδια, να σας βάλουν την καινούργια μπαταρία και να ξεμπερδεύετε μια και καλή με επώνυμες μπαταρίες όπως η Bosch, η Technica, η Fiam και να πάρετε και δώρο 1 λίτρο παραφλού. Και Beta Auto Center, το πιο σύγχρονο συνεργείο της Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 299, με τις καλύτερες τιμές στο σέρβις και στα ανταλλακτικά και στους καταλύτες και στις εξατμίσεις και για αναγέννηση καταλυτών. Εκεί θα πάτε, Μοναστηρίου 299, τηλεφωνήστε πρώτα 46 11 63. Η Ρέμβη. Παρασκευή. Σήμερα έχει μπουζούκι, παιδιά, 4,33%. Είναι εκεί ο Χρήστος Ανδριανός, ο Βασίλης Αραμπατζής, η Βάγια Λάμπρου. Κλείστε τραπέζι στο 4,33%. Πολύ καλή κατάσταση, πολύ ζεστό κλίμα, πολύ καλές παροχές, καθαρά ποτά, πολύ καλό σέρβις. Τσιμπάτε και όλα τα πολύ ωραία πιάτα που φέρνουν συνοδευτικά. Η Ρέμβη είναι εκεί, στην περιοχή της Κρίνης, πάντα. Έχουμε μεγάλη καθυστέρηση με την Τούμπα και πάμε λίγο πίσω. Θα περιμένει λίγο και ο επόμενος καλεσμένος μας. Κάποια πράγματα βλέπουμε και για τη Σάλκε βεβαίως αυτή την περίοδο. Αν και μένουν δύο μήνες. Απλώς είναι το φοβερό με τη Σάλκε το ότι έχει προβλήματα και όλα είναι στα center four. Όλα, ο ένας μετά τον άλλον, οι επιθετικοί της μένουν εκτός. Είχε πρόβλημα με Μπολό. Τα λέγαμε και με τον Κώστα Σαφιλίδη πριν από λίγες μέρες με εκείνο το σοβαρό θέμα στον Αστράγαλο. Ο Χούντελαρ στο γόνατο από εδώ και κανένα μήνα είναι έξω. Ένας ακόμα επιθετικός, τον οποίο νομίζω φέτος απέκτησαν τον Ντισάντο και αυτός έξω, είχε μείνει μόνο ο Τσούπο Μοτίνγκ που αναγκαστικά έπαιζε δίδυμο με τον Κονοπλιάνκα στην επίθεση. Πάει και ο Τσούπο Μοτίνγκ. Έξω και αυτός. Ο Καμερουνέζος για τον αυριανό αγώνα με τη Φράιμπουργκ. Τώρα βέβαια όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι σε δύο μήνες θα λείπουν. Μόνο Εμποκού θα είναι. Εμπολό. Εμπολό, σημαίνει. Αυτό σίγουρα θα απουσιάζει και θα δούμε τότε τι θα συμβεί. Πάντως παίζει Σάλκε Φράιμπουργκ. Αύριο το απόγευμα η Σάλκε που είχε ένα πολύ καλό σερί πριν από λίγες εβδομάδες το χάλασε. Τις τελευταίες μέρες με Λιψία, με Σάρτσμπουργκ και με την Λεβερκούζεν. Έχει συνεχόμενες ήττες, είναι χαμηλά στη βαθμολογία. Θα δούμε αύριο τον αγώνα της. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στην Τούμπα, μια και ετοιμάζεται ο Μάτος. Η Ελένη Μπούντου είναι εκεί. Ελένη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έγιναν οι καθιερωμένες φωτογραφίες. Είμαστε έτοιμοι
να περάσουμε κατευθείαν στις δηλώσεις. Ο Μάτος ψηφίστηκε ως ο πολυτιμότερος της τελευταίας αγωνιστικής, έτσι. Πολυτιμότερος της 14ης αγωνιστικής και το παιχνίδι με τον Κουλαμπανιά που σκόραρε 2 γκολ. Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε. Πολυτιμότερος παίκτης της αγωνιστικής που πέρασε. Δύο λόγια για αυτή την εκδότηση και τι περιμένει από εδώ και πέρα. La de Antonio y qué esperas de aquí en el futuro. Yo primero gracias por el premio. Yo estoy contento, claro, por el premio, un premio individual, pero sin mi compañero yo no conseguiría llegar a eso. Y agradezco a mis compañeros y también a todo el staff, el entrenamiento, los entrenadores. Sin ellos no podría llegar. Bueno, yo espero adelante que las cosas continúen bien. Los momentos buenos fueron más grandes que los malos estos primeros 6 meses de la temporada. Espero que los próximos 6 meses hasta el final tengamos momentos buenos. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω για το βραβείο. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά είναι μια ατομική, ένα ατομικό βραβείο, αλλά χωρίς τη βοήθεια των συμπαιχτών μου, των προπονητών μου και γενικότερα της ομάδας, δεν θα μπορούσα να το πάρω. Συνεπώς θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και να τους πω ότι είναι ομαδικό, όχι τόσο ατομικό το βραβείο. Από εκεί και πέρα, στους πρώτους 6 μήνες της σεζόν είχαμε και θετικές και αρνητικές στιγμές, και καλές και κακές. Σίγουρα οι καλές ήταν περισσότερες. Και αν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι και να θέλω κάτι για το δεύτερο μισό της χρονιάς, είναι να έχουμε μόνο καλές στιγμές. Μέχρι το τέλος της χρονιάς. Τελειώνει το 2016 με ένα παιχνίδι του Πάκου στην Κέρκυρα αύριο. Τι βλέπει για αυτό το παιχνίδι και τι περιμένει να συναντήσει απέναντι σε μια ομάδα που δύσκολα χάνει στο νησί της. El último partido de 2016 está un partido fuera de casa en Kerkia con un adversario que pierde difícil en su casa. ¿Qué esperas a encontrar? Bueno, yo tengo algunas informaciones que hablando con los jugadores más antiguos, todo que es muy difícil jugar ahí. El último partido de este año. Espero que nosotros podamos hacer un gran partido, ganar ese partido para que terminemos bien, pasar Navidad y la fiesta de final de año, pasar tranquilo y con los 3 puntos también llegar un poco más arriba juntando con la gente que está ahí en los primeros. Bueno, yo espero un partido difícil, pero creo que si continuamos jugando como los últimos partidos vamos a ganar. Μιλώντας και με τα παιδιά εδώ και με το τεχνικό staff, ξέρω ότι είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ότι είναι μια δυνατή έδρα. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο το έργο μας, αλλά είμαστε συγκεντρωμένοι. Ελπίζω να κάνουμε το παιχνίδι, μας, να μπορέσουμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς για να ανεβούμε και στη βαθμολογία, καθώς έχουμε μείνει λίγο πίσω, να κάνουμε καλές γιορτές, χαρούμενα Χριστούγεννα, ήρεμοι και να κάνουμε το καλύτερο. Después del sorteo que encontramos, ¿cuál fue su primera impresión? ¿Y qué has discutido con los jugadores? Bueno, Schalke es un equipo difícil. Yo jugué mi vida contra Schalke, pero yo miro bastante los campeonatos de Alemania y sé que es un campeonato difícil. Bueno, nosotros vamos a estudiar bien el equipo de Schalke porque, como yo decía, es un equipo difícil, pero creo que si nosotros jugamos concentrado como los últimos partidos, podemos ganar a cualquier equipo. No importa si es Schalke o un otro equipo fuerte. Bueno, me gustó tocar un equipo fuerte ahora. No tengo problema en jugar contra ese tipo de equipo. Yo creo en mi club, en Pau, que los jugadores están aquí, creo que vamos a hacer un buen partido contra ellos. Δεν έχω αγωνιστεί ποτέ εναντίον της Σάλκε. Παρ' όλα αυτά βλέπω το γερμανικό πρωτάθλημα και ξέρω ότι είναι μια δυνατή ομάδα. Πιστεύω ότι έχουμε τις πιθανότητες μας. Θέλαμε έναν δυνατό αντίπαλο. Όποιος αντίπαλος φυσικά σε αυτή τη φάση δυνατός είναι. Πιστεύω ότι αν κάνουμε το παιχνίδι μας και είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο, όσο δυνατός και να είναι, είτε είναι Σάλκε είτε κάποιος άλλος.
χαρακτηρίζει μέχρι στιγμής την παρουσία του στον ΠΑΟΚ? Νιώθεις σαν ο νέος ηγέτης της ομάδας? Και καείς παρουσία πρεζένθια και εν ΠΑΟΚ. Καείς και στάς ελ λίντερ δελ εκείπο? Aquí yo llegué a un equipo totalmente profesional, organizada, y llegué tenía ya algunos líderes en vestuario. Yo siempre los equipos que jugué, por ejemplo en Chernomore, yo estaba como segundo capitán y hablaba también algunas cosas de vestuario, esas cosas. En Dnipro un poco menos, pero también yo era un jugador importante como líder así para tomar algunas decisiones. Aquí también me siento un jugador importante. Creo que con el pasar del tiempo voy quedando mucho más años aquí y las cosas son naturales, ¿entendió? Cada persona tiene su distancia o no. Yo creo que yo puedo ayudar dentro de la cancha y también afuera con mi pensamiento, mi idea, y creo que es bueno para mí, es bueno para el club también. Στο παρελθόν, στην Τσερνομόρη που αγωνίστηκα, είχα έναν ρόλο λίγο πιο σημαντικό στα αποδυτήρια, καθώς ήμουν δεύτερος αρχηγός της ομάδας. Στην Νίπρο όχι τόσο, καθώς είχαμε αρκετές προσωπικότητες. Εδώ είναι ακόμα πολύ νωρίς για να πεις κάτι τέτοιο. Αυτά τα πράγματα έρχονται νορμάλ, έρχονται φυσικά, δεν κυνηγάς κάτι. Έχουμε ήδη πολύ ισχυρές προσωπικότητες στην ομάδα και αυτό είναι πολύ καλό. Αυτά είναι πράγματα που είναι μέσα στο γήπεδο και μέσα στα αποδυτήρια με φυσικό τρόπο. Εφόσον μείνω παραπάνω καιρό εδώ, μπορούμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ωραία. Μα ποτέ. Ναι, Ελένη, ακούσαμε τον Μάτος. Η προπόνηση είναι τώρα. Η προπόνηση είναι τώρα, στις 2. Α, ξεκινάει τώρα. Τελευταία προπόνηση, η οποία είναι την προετοιμασία του Μάτος για το αυριανό παιχνίδι με την Κέρκυρα. Πιστεύω ότι ακούστηκαν όλα αυτόν τον Βραζιλιάνο. Μίλησε για την Σάλκη, την οποία δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ, αλλά παρακολουθεί γερμανικό ποδόσφαιρο, όπως δήλωσε. Και σαφέστατα πρόκειται για μια δύσκολη ομάδα. Ωστόσο, αν ο ΠΑΟΚ δείξει το καλό πρόσωπο, δείξει συγκέντρωση σε αυτό το παιχνίδι, όλα είναι πιθανά. Για το γεγονός ότι αν ο ίδιος μπορεί να εξελιχθεί σε ηγέτη του ΠΑΟΚ, έχοντας δείξει αυτό το αγωνιστικό πρόσωπο το διάστημα της παρουσίας του στην ομάδα του Δικεφάλου, έχω υπάρξει εντός εισαγωγικών ηγετική μορφή στην Τσερνομόρη, αρχικά όπου υπήρξα δεύτερος αρχηγός της ομάδας. Στην Νίκρο δεν είχα ένα τέτοιο ρόλο γιατί είχαμε αρκετούς καλούς ποδοσφαιριστές. Ωστόσο, αν παραμείνω τα επόμενα χρόνια στον ΠΑΟΚ, γιατί όχι, δεν αποκλείεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για το παιχνίδι με την Κέρκυρα, σημείωσε ότι θέλουμε τους τρεις βαθμούς, πρέπει να δείξουμε συγκέντρωση. Ξέρουμε ότι το έργο μας δεν θα είναι εύκολο, αλλά θέλουμε να κλείσουμε. Και τον ενημέρωσαν ότι θα παίξει μια πολύ δυνατή έδρα. Έτσι. Ωραία. Έτσι. Να είσαι καλά, Ελένη, ευχαριστούμε. Αυτά. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Σκέφτομαι τώρα κάποια ομάδα σε ψηλό επίπεδο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, στην ιστορία ή ακόμα και εδώ, που να διεκδικεί μεγάλους στόχους, το κατάφερε έχοντας ως καλύτερο παίχτη το δεξί της μπακ. Ποτέ δεν τα κατάφερε με τα άκρα. Γενικά. Γιατί εσύ? Μπορεί να κάνει τη διαφορά, όχι να στηριχτεί εκεί. Που ήταν ένας από τους top. Άλλο άκρο στην επίθεση. Σου λέω ως δεξί μπακ. Ως δεξί μπακ δύσκολα. Ζανέτη στην Ίντερ, αλλά και πάλι είχε το, είχε... Ο Ζανέτη? Με το Μουρίνιο? Έπαιζε με Μουρίνιο και έπαιζε με ψηλά και γρήγορα. Ο αρχηγός της. Ο αρχηγός. Ο αρχηγός ήταν. Ναι. Όχι, ο Ζανέτη ήταν αρχηγός. Λέω τώρα ως καλύτερο ποδοσφαιριστή. Γιατί στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή... Ρε φίλε, μπορεί να είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής ο δεξιμπακ. Αλλά το θέμα είναι να έχεις και τους άλλους που να είναι περίπου εισάξει. Μόνο με καλό το δεξιμπακ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Μόνο με καλό τον επιθετικό μπορεί να πετύχει πράγματα. Έχοντας ως καλύτερο από όλους, μπορεί να έχει καλούς που αρκετούς. Αλλά καλύτερο από όλους το δεξιμπακ. Υπήρχε έτσι ομάδα που να πέτυχε στόχους? Εγώ, επειδή αυτή την κουβέντα την κάνω από την Κυριακή το βράδυ μετά τον Πλατανιά, δεν θυμήθηκα καμία ομάδα. Ναι. Είναι η Ρώμα του Καφού, αλλά ήταν τότε στα καλά του. Ο Ντάνι Άλβες. Ντάνι Άλβες σε Σεβίλη είχε Νάβας, είχε το συγχωρεμένο τον Πουέρτα, είχε πράγμα. Ο Ρομπέρτο Κάρλος κάποτε. Ο Ρομπέρτο Κάρλος δεν ήταν. Στη Ρεάλ, πλάκα μας κάνεις, Δημήτσο. Δεν ήταν ο καλύτερος. Εντάξει. Άρα δεν είναι ο Μάτος ο καλύτερος. Επίπεδο... Είναι ο Ροντρίγκης ο καλύτερος. Ναι. Ήταν στάρ ο Ρομπέρτο Κάρλος. Εντάξει. Έχει άλλους 10. Πάντως, αν έχεις τόσο δυνατό δεξί μπακ, λες είναι αμαρτία, ρε φίλε,
να μην έχω αντίστοιχου επίπεδου και απόδοσης παίχτες σε πιο δυνατές γραμμές, σε γραμμές κρούσης. Επειδή θυμάμαι πώς στήθηκε ο ΠΑΟΚ του Σάντος, το βάρος δόθηκε στον άξονα. Τα άλλα όλα ήταν να είχαμε να λέγαμε. Ναι, όμως όλοι παίζαν για το Βιερίνια. Πραγματικά παίζαν για το Βιερίνια. Για να πάει η μπάλα σε αυτόν και να είναι απομονωμένος. Και για τον Νίβιτς παίζανε, σε και για τα play-off του 10 και για τον. Τέλος πάντων. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για να επιστρέψουμε γρήγορα με ό,τι προλάβουμε και από το ποδόσφαιρο και από τα υπόλοιπα τμήματα. Γρήγορα επιστρέφουμε, τελευταίο τέταρτο για την εκπομπή. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο μπάσκετ, Κυριακή απόγευμα στις 6. Σιγά σιγά προσπαθεί να μπει ο Μαργαρίτης. Βεβαίως δεν θα παίξει αυτό το παιχνίδι, αλλά την κάνει προσπάθεια για τα τέλη της χρονιάς. Πάμε να μιλήσουμε για την ομάδα handball. Μεγάλο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ. Βεβαίως έχουμε και την κλήρωση κυπέλου με η ΑΕΚ συνειδικία, όπως είπαμε νωρίτερα. Μαζεύονται πολλά μεγάλα παιχνίδια. Προς το παρόν όμως υπάρχει πρωτάθλημα. Ο προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ, ο κύριος Γεωργιάδης, είναι στη γραμμή. Coach, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πώς είστε? Πολύ καλά. Σε καλή φάση γενικώς η ομάδα? Δύσκολα από άποψη τραυματισμών και τέτοια, αλλά νομίζω σε καλή φάση το τελευταίο διάστημα. Πάμε για ένα παιχνίδι από αυτά που έχουν γράψει ιστορία στο ελληνικό handball τα τελευταία αρκετά χρόνια. Είναι έτσι η ίδια η προσμονή όπως ήταν και παλιότερα? Πώς το αντιμετωπίζουν, γιατί και έχει μια καλή πορεία φέτος? Έχει μια πολύ καλή πορεία φέτος. Κανένας δεν περίμενε το καλοκαίρι ότι θα στήσει μια τόσο καλή ομάδα. Είναι πάνω από μας στην βαθμολογία. Έχει λύσει τα εσωτερικά της προβλήματα και εμείς πάμε να παίξουμε το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Σίγουρα αυτά τα παιχνίδια πάντα είναι ιδιαίτερα μεταξύ δύο μεγάλων συλλόγων στην Ελλάδα και πάμε να παίξουμε ένα δυνατό παιχνίδι, φανταζόμαστε, και ένα ντέρμπι. Coach, είναι και κλεισμένο το θυρών? Ναι, είναι και κλεισμένο. Όπως και να το κάνουμε, είναι ένα πρόβλημα για εκείνους κυρίως, έτσι? Άλλο το να είχαν αρκετό κόσμο και άλλο τώρα σε άδειο γήπεδο. Σίγουρα είναι ένα πρόβλημα για αυτούς, πρέπει να το διαχειριστούν. Είναι και περίεργη η ώρα που παίζουμε μεσημέρι. Δεν είμαστε συνηθισμένοι ούτε εμείς, ούτε αυτοί, ούτε γενικά στο ελληνικό πρωτάθλημα να παίζουμε τέτοιες ώρες. Είναι 2:15, ε. Ναι. Έχουμε και αυτοί και εμείς πολλά πράγματα να διαχειριστούμε. Μάλιστα. Τελευταίο μάτς είπατε για το 16, αυτό. Να δούμε πού θα τον βγάλει τον ΠΑΟΚ. Πείτε μας λίγο για την προοπτική που υπάρχει για το ξύμα της νέας σεζόν και με τον Σανίκη πλέον στο ρόστερ. Νομίζω ότι ο Σανίκης είναι ένας παίκτης που έχει κάνει πολύ μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό. Είναι ένας παίκτης από μια φουρνιά Ελλήνων παικτών που φέρανε διακρίσεις στο ελληνικό handball. Σίγουρα η ηλικία του είναι ένα πρόβλημα, αλλά νομίζω η ποιότητα του σαν αθλητής είναι πολύ μεγάλη. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται παίκτες σαν τον Σανίκη και είναι και σίγουρο ότι και ο Σανίκης χρειάζεται να υπάρχουν ομάδες σαν τον ΠΑΟΚ για να μπορέσει να εκφραστεί μέσα από αυτές. Θα μπορούσατε να πείτε ότι αυτή η μεταγραφή ισχυροποιεί τόσο τον ΠΑΟΚ που τον κάνει και φαβορή για τον τίτλο? Σίγουρα έχουμε περισσότερες πιθανότητες από ό,τι είχαμε πιο πριν. Η βαθμολογική μας κατάσταση έχουμε μείνει λίγο πίσω σε σχέση με το πρώτο και το δεύτερο, αλλά πιστεύω ότι έχει πολλά παιχνίδια στον δεύτερο γύρο αλλά και στα play-off που η ομάδα θα μπορέσει να καλύψει το χαμένο έδαφος. Δεν ξέρω αν είναι φαβορή, πάντως είναι σίγουρο ότι έχει περισσότερες πιθανότητες από ό,τι είχε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Η κλήρωση κυπέλου με η έξι είναι η δικαία, την ομάδα που φέτος πρωταγωνιστεί, θα λέγατε ότι δεν είναι καλή? Είναι καλή και για αυτούς. Ναι. Σίγουρα δεν είναι καλή για μας. Σίγουρα μετά το παιχνίδι που παίξαμε μέσα στο Δούκα περιμέναμε τουλάχιστον καλύτερη κλήρωση, να μην είναι τόσο δύσκολη στον προηγούμενο γύρο. Παρ' όλα αυτά μας έφερε αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γι' αυτό θα πάμε να παίξουμε εκεί ένα παιχνίδι για να διεκδικήσουμε την είσοδο του Final Four. Αλλά πιστεύω και αυτοί τα ίδια συναισθήματα νιώθουν
Και αυτή είναι η μόνη ομάδα που είμαστε, η μόνη ομάδα που δεν θα θέλανε να παίξουμε. Ναι. Έχει δύο μήνες μέχρι να γίνει αυτό το παιχνίδι. Πιστεύω να είμαστε όλοι υγιείς, να είμαστε όλοι καλά και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Πιστεύω αυτοί θα είναι πολύ πιο αγχωμένοι και πολύ πιο πιεσμένοι από ό,τι θα είμαστε εμείς. Και για να πάρετε το κύπελλο, μάλλον έπρεπε να τους κερδίσετε κάποια στιγμή. Άνα, μπράβο, είναι προφανώς. Και αυτό πολύ βασικό. Κάποτε θα τους βρίσκαμε. Θα τους βρίσκαμε στον ημιτελικό, στον τελικό. Ας τους βρούμε στον προημιτελικό και τα πράγματα να είναι πιο εύκολα για μας στη συνέχεια. Μάλιστα. Καλή επιτυχία πρώτα απ' όλα στον αγώνα με την ΑΕΚ και καλές γιορτές, κύριε Γεωργιάδη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Αυτά για την ομάδα Χάντμπολ του ΠΑΟΚ που κάνει την προσπάθειά της να. Βάλε μια άλλο τελεία για να πω κάτι. Που συμβαίνει και κατά κόρον τελευταία. Υπάρχουν πολλοί που κοροϊδεύουν ηλικιωμένους ανθρώπους και τους παίρνουν λεφτά είτε με τηλέφωνα, ότι κάτι έγινε είτε με το ένα είτε με το άλλο. Είτε πάνε από το σπίτι, λένε μέσα στη λογιό σου. Ξέρω, τώρα έχω εδώ μια περίπτωση που ενημερώνει κοντινό μου πρόσωπο ότι τη γιαγιά του την περίμενα έξω από το σούπερ μάρκετ, της βάλαν και μίλησε και καλά με κάποιον που ήταν άντρας της εγγονής της κτλ. Κτλ. Και παίρνουν λεφτά από τους ηλικιωμένους. Ό,τι λαμογιά μπορείτε να φανταστείτε γίνεται, κυρίως με ευπαθείς ομάδες. Ενημερώστε τους δικούς σας να μην πιστεύουν κανένα στα τηλέφωνα, να μην πιστεύουν τίποτα. Εντάξει, όλα είναι ένα τρίκ. Δεν μπορεί να σου ζητάει ο άλλος λεφτά στο τηλέφωνο ένας άσχετος. Ωραία, πάει να σε βάλει σε λάκα. Γενικά προσέξτε. Και ενημερώστε τους ανθρώπους σας που είναι σε μία ηλικία ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα κατά κόρον. Εντάξει. Βέβαια, μην πιάσουμε κανένα από αυτό καμιά μέρα μόνο που πάει και βρίσκει τα γερόντια και τους τρώει τις καβάτζες που να ψοφήσει αύριο το απόγευμα, να πεθάνει κανονικά. Στα παπάρια μου να ακούγεται αυτό το πράγμα κάπως που πάνε και ψηρίζουν τους γέρους. Το έχει πάθει και ακροάτρια λίγο μεγάλης ηλικίας. Μπήκε μέσα στο σπίτι η γυναίκα και την. Έλα τώρα, εντάξει, δηλαδή φτάνει. Ναι. Τα κάνουν ειδικά στις γιορτές που ξέρουν ότι οι παππούδες έχουν και λεφτά. Ναι, έχουν και καβάντζες τώρα οι παππούδες. Τώρα εντάξει, οι γιαγιάδες. Αλλά οι γιαγιάδες κυρίως που βγάζουν ανασφάλεια και τρελαίνονται. Ωραία. Πραγματικά προσέξτε και ενημερώστε τους δικούς σας ανθρώπους ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Σε διαβάζουν, ξέρουν πάνω κάτω τι είσαι. Ξέρουν πρόσωπα του περιβάλλοντός σου. Ωραία, στα αναφέρουν, τσιμπάς. Δεν μπορείς να φανταστείς ότι ο άλλος είναι τόσο λαμόγιο που σε έχει μελετήσει και θα πάει να σε φάει. Και δεν είναι, το κάνουν και από κατοστάρικο μέχρι και 50 χιλιάρικα. Δεν είναι δηλαδή, δεν τους ενδιαφέρει η βαθμίδα, η κλίμακα. Ό,τι μπορούν να ψηρίσουν. Εντάξει. Ενημερώστε τους δικούς σας ανθρώπους. Πάμε στο News Fish και στην καθημερινή ενημέρωση που έχουμε. Και τώρα, οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την GAS24 Κουγιουμτζίδης. Λοιπόν, με τον Τζόρμπα από τα θέματα του News Fish περισσότερο ξεχωρίσαμε αυτή την έρευνα που έγινε πριν λίγες μέρες μετά και τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα για το εφάπαξ βοήθημα στους μεταξιούχους. Και η έρευνα αυτή λέει ότι μόνο ένας στους τρεις είναι θετικός στο ενδεχόμενο προώρων εκλογών, οι άλλοι δύο στους τρεις, το 62 και πλέον της 100, απαντά όχι στο ερώτημα αν τις επιθυμεί, παρά το ότι υπάρχει μια παροχολογία, παρά το ότι υπάρχει μια συζήτηση στη Βουλή σε πολύ ψηλούς τόνους που μυρίζει εκλογές, ο κόσμος λέει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% ότι δεν θέλει να πάμε σε εκλογές, θέλει να συνεχίσει έτσι η χώρα και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν θέλει να τεθεί θέμα μέσα μετά τις γιορτές φυγής από το ευρώ ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι μια είδηση που καλό είναι να την έχουν υπόψη τους οι πολιτικοί και από εκεί και πέρα στην τοπική επικαιρότητα έχουμε φωτιά, είχαμε φωτιά στο hot spot της Σύνδου, μια ντροπή που συνεχίζεται εκεί τα ξημερώματα, μάλλον πολύ αργά χθες το βράδυ και διήρξε η όλη επιχείρηση μέχρι τα ξημερώματα. Μία σκηνή κάηκε ολοσχερός, δεν έχει
αναφερθεί κάποιο σοβαρό τραυματισμό εκτός από κάποια μικρά εγκάβματα. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, αλλά είχαμε φωτιά εχθές στο hot spot της Σύνδου, στο οποίο προφανώς οι άνθρωποι για να ζεσταθούν, γιατί έχει μείον θερμοκρασία, χθες είχε και μείον 2 κάποια στιγμή μέσα στη νύχτα, κάτι θα έθεσαν σε λειτουργία, είτε κάποια ηλεκτρική συσκευή, είτε φωτιά, κανονική φωτιά δηλαδή, και πήρε φωτιά και κάει κολοσκερός μια σκηνή στο hot spot της Σύνδου. Ήταν οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfeast.gr. Μια προσφορά από την ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Έχεις καφέ, εστιατόριο, χρησιμοποιείς φιάλη υγραερίου στο σπίτι? Τηλεφώνησε στην ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Φιάλες υγραερίου με την εγγύηση της Πετρογκάζ. Θέρμανση εξωτερικών χώρων, κάλυψη εκδηλώσεων με μανιτάρια θέρμανση. ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Από τη Γαμβέτα 115 για όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη με επιτόπου παραδόσεις και υπεύθυνο σέρβις με ένα μόνο τηλεφώνημα. Στο 2310-847-700. Γιατί το υγραέριο δεν είναι παιχνίδι. ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Άμεσα, ποιοτικά, υπεύθυνα στο χώρο του υγραερίου. Θυμίζουμε, Σαββατοκύριακο στο ποδόσφαιρο, τριήμερο μάλλον. Βέρεια Ξάνθη αύριο νωρίς. Η Βέρεια πολύ χαμηλά, η Ξάνθη αρκετά ψηλά σε βαθμολογία. Και με καλό σερί Ξάνθη εκτός έδρας. Πλατανιάς Ατρόμητος, 5 και 4 το αύριο. Παράξενη κατάσταση στον Πλατανιά. Ο Ατρόμητος είναι σε φόρμα βέβαια στον Παναθηναϊκό. Κέρκυρα πάω και 7.30 από τον Λίμπερο αύριο το βράδυ από Κέρκυρα. Κυριακή μεσημέρι Ολυμπιακός Πανετολικός. Δεν είναι κανένα εύκολο παιχνίδι. Μια χαρά είναι ο Πανετολικός. Το σπουδαίο παιχνίδι Ηρακλής Αστέρας Τρίπολης, και μάλιστα με σιδηρόπλο διαιτή, στο Καθατζόγλιο Κυριακή απόγευμα. Κυριακή απόγευμα επίσης Λεβαδιακός Πανιόνιος. Λάρισα Παναθηναϊκός Κυριακή βράδυ, με όλο το ρόστερ της Λάρισας πιεσμένο. Αυτό που έχει κάνει ο Κουγιές με τον Γενιτσάν είναι τεράστια αλητία. Και αυτοί του ψάπρε, φίλε, τι κάνουν? Τι να κάνουν, να βγάλουν ανακοίνωση? Εννοείται ότι πρέπει να βγάλουν ανακοίνωση. Και δίνεις ένα παιδί που δεν το πιστεύεις. Δεν το πιστεύεις, ρε φίλε, Λάρισα. Γι' αυτό είπε ότι δεν το πιστεύω, Αναστασιάδης. Ναι, ο προπονητής αυτός δεν είχε. Έτσι είπε. Ναι, δεν επέλεξε τον Αναστασιάδη. Η Λάρισα. Το φόρτισε τον Αναστασιάδη κατευθείαν. Ναι, κατευθείαν. Ωραία. Τον επέλεξε. Φοβερό δίδυμο. Ναι. Ωραία. Το παιδί λοιπόν που δεν το πιστεύεις, τυχαίνει η ζωή, τα φέρνει έτσι και έρχεται αντίπαλος στη ομάδα σου. Υπήρχε συμφωνία κύριο να μην τον βάλει. Δεν υπάρχει, ο Γυαλιάς δεν είναι κύριος χρόνια τώρα. Ωραία, δεν μπορεί να το πεις κύριο. Δεν δηλαδή παίρνεις τον Μπάκεχαμ και βλέπεις τον Γυαλιά δεξιά μπαίνοντας. Δεν φοράει αυτή την κάλτσα που φοράνε οι σερ στην Αγγλία. Δεν είναι σερ. Την κάλτσα με το σκαρπίνι το γυναικείο. Και η αρμάδα του Γιώργου Γεωργιάδη του Χαραλάμπου, ναι, η αίτητη στους τρεις αγώνες, δέχτηκε γκολ. Όχι. Και αυτή σαν τον Μπάουκ. Χωρίς να δέχτηκε γκολ. 0-3 δεν έχει στην Ελευσίνα. 5. 0-5. Ναι. Ωραία. Ναι, 5 είχε βάλει στην Ελευσίνα. Σανταλίνα Μανταλίνα. 1-5. Μπορεί να έφαγε ένα, τέλος πάντων. Δεν έφαγε. Mm-mm. Η αρμάδα του Γιώργου Γεωργιάδη λοιπόν κρίθηκε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει το Γενιτσάνι. Δεν κατάλαβα. Δεν είχε άλλον. Τι πολύ καλά εξηγήθηκε. Ωραία, ναι, ποδοσφαιρική ιστορία. Ναι. Να βάλει γκολ στην ομάδα του. Και γίνεται ό,τι γίνεται και βάζει γκολ. Και, γκολ. Και το πανηγυρίζει. Έξαλα. Και το πανηγυρίζει έξαλα με τους ακαφλιάδες μαζί, αγκαλιά. Ωραία. Που ρε φίλε, δεν με πιστεύεις. Πάρτα τώρα που δεν με πιστεύεις και πάω εγώ με τους ακαφλιάδες να πανηγυρίσω. Ναι. Πού είναι το κακό? Και τι βγήκε ο Κουγιές να πει? Ότι είναι δύσκολα βραδιά για τον Γενιτσάνη. Ναι. Ότι έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο. Είχε τραυματίσει και τον Κόλια. Είχε τραυματίσει. Είπε. Είπε, ναι, ο κύριος μου δεν έπεσε. Δεν συνέχισε. Έτσι είπε. Ναι. Τι είπε, ότι. Ότι τραυμάτισε. Με πείραξε αυτή η κίνηση με τον πανηγυρισμό, αλλά και μια φάση στην οποία έπαιξε ρόλο να τραυματιστεί ο Κόλιας. Ναι. Και σου λέω εγώ τώρα, ρε Σιψάπ, γιατί υπάρχεις? Εκβιάζει έναν ποδοσφαιριστή δημοσίως ο άλλος. Πρώτα απ' όλα, αν υπάρχει δικαιοσύνη, εγώ είμαι ο Γενιτσάνης και ζητώ να μείνω ελεύθερος. Πριν λίγο καιρό έκανε χειρότερα στον Τεγκρά. Ε? Πριν λίγο καιρό έκανε χειρότερα στον Τεγκρά. Ναι, εννοείται. Τρέχα γύρω. Εδώ αποφάσισε ποιος θα... Είπε ότι θα... Θα... Αυτοί που θα είναι εκτός αποστολής στην Κυριακή σταματάνε κιόλας. Ποιος προπονητής και ποιο αποφάσισε. Επίσης, ρε παιδί μου, είναι ένα θέμα και πώς τον υποδεχτήκαμε εμείς εδώ. Μου την έδωσε εμένα.
αυτό το τόσο. Εδώ εμείς έχουμε κάνει, έχουμε δεχτεί τον Πιλάβιο στη σουίτα. Όχι τον Πιλάβιο. Το Σαρί στη σουίτα. Το Σαρί την είχε έρθει μια μέρα και πάθαμε κεφαλικό. Δεν πονηρευόμαστε λίγο ότι ο καθένα θέλει να κάνει το παιχνίδι του. Αυτό έκανε τρομερή το λεζάντα κακό τότε. Αυτό είναι παρουσία του Σαβίδη που είναι πατερούλη. Του θέλει. Δεν ξέρει ποιο είναι ο Κούγια. Ναι, του δέχεται όλου ρε παιδί με τη λογική ότι εντάξει, αφού θέλει να είναι φίλο μα. Ας ναι, είναι. Χωράνε όλοι. Είναι έτσι, είναι, δεν χωράνε όλοι, όχι. Είναι αυτό το, η απόσταση συναισθηματική του κοινού με το κλαμπ. Και κάπου παρεμβαίνουν όλα αυτά και υπάρχουν ραδιοκύματα ενδιάμεσα. Ναι. Και βγήκε και είπε: θα συνεργαστούμε, θα κάνουμε δουλειές μαζί. Βγήκε και είπε: να κάνω πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Ωρε φίλε. Σιγά μην έχανε ευκαιρία, Κούγιας. Αφού δεν είπε ότι αγοράσαμε το Αλατίνι για να το κάνουμε κέντρο ρώσικης ιστορίας κτλ. Λοιπόν, κλείνουμε την εκπομπή. Να θυμίσουμε ότι την Δευτέρα, στις 23-12 θα έχουμε και κλήρωση στη Παρασκευή. Ναι, πήγα από Δευτέρα, Παρασκευή είναι. Από την Αναδομό, έτσι, μια ακόμα προσφορά της εταιρείας ανακοινήσεων Αναδομό, στη διαρκεία της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ, την άλλη Παρασκευή. Κλείνουμε και σήμερα με κέντρο μπαταρίας Ιταλός. Αν έμεινες από μπαταρία, πρέπει να μάθεις απ' έξω το τηλέφωνο. 2310-545-999. 2310-545-999. Για όλο το 24ωρο, για αλλαγή μπαταρίας, έρχονται επιτόπου από το κέντρο μπαταρίας Ιταλός. Με τρία καταστήματα, σε Σικές Μοναστηρίου και Στροφή Θέρμης. Μαζί μας και η Ρέμβη που σήμερα έχει μπουζούκια, ο μεγάλος χώρος ανοίγει. Τραγουδούν ο Χρήστος Ανδριανός, ο Βασίλης Αραμπατζής και η Βάγια Λάμπρου. Έρχεται και Σαββατοκύριακο όπου στη Ρέμβη γίνεται χαμός και δεν μιλάμε μόνο για τη νύχτα και για την διασκέδασή σας. Μιλάμε και για ένα χαλαρό καφεδάκι το μεσημέρι με πολύ ωραίες μουσικές, με θέατρο θερμαϊκό. 2-3-10-4-33-100 είναι η Ρέμβη. Μπέτα Auto Center στη δεύτερη ώρα για ολοκληρωμένη φροντίδα στο αυτοκίνητό σας. Αποκλειστικά Μοναστηρίου 299. Τηλέφωνο 46-11-63. Σύγχρονες εγκαταστάσεις. Μεγάλη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Στο Beta Auto Center. Είναι γνωστό ότι εδώ και λίγες μέρες έχει έρθει το νέο Citroën C3. Όσοι ήσασταν τυχεροί, το κάνατε το test drive το Σαββατοκύριακο. Για τους άλλους, πρέπει να πάτε από την Citroën Γιαννήρης στην Μοναστηρίου 196. Εδώ και 45 χρόνια είναι εκεί και είναι συνώνυμο της Citroën στη Θεσσαλονίκη η Γιαννήρης. Το νέο C3 είναι τόσο μοναδικό όσο και εσείς. Αποκτήστε το και απολαύστε 2 χρόνια δωρεάν service μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Αυτή η προσφορά από τη Citroën Γιαννήρης. Το test drive γίνεται και κλείνεται ως ραντεβού στο 2310-546-400. Στη Citroën θα βρείτε και όλα τα άλλα τα μοντέλα της Citroën, όπως για παράδειγμα αυτό το πολύ ωραίο C4 και το C3. Εγώ έχω το μεγάλο, το Grand, που είναι το Picasso, πραγματικά αυτοκίνητο για μια ζωή, μόνο στη Citroën. Κλείνουμε ακριβώς στις 2. Θυμίζουμε μεταδόσεις των αγώνων του ΠΑΟΚ το Σαββατοκύριακο και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Μεταδόσεις πάρα πολλές στον Λίμπερο σε ένα πολύ γεμάτο Σαββατοκύριακο. Συνέχεια με Χρήστο Τσαλτίδη τώρα, από τώρα μέχρι και τις 3. Από εμάς καλό μεσημέρι.